Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, αγάπη. Αγάπη. Έχουμε αλλαγή στις καρέκλες. Έτσι είναι, αγάπη, άμα έρχεσαι παρά ένα ή και ένα. Επαγγελματισμός, ρε. Εμείς εδώ είμαστε από νωρίς. Λοιπόν, ξεκινάει, έχουμε την ΠΑΟΚ 24. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Έχουμε την επιστροφή του Σταύρου Κόλκα. Την επιστροφή. Θα είναι στο στούντιο, εδώ είναι. Στέριος Αναστασιάδης, αγάπη Γαβριλίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Πες τι δίνουμε σήμερα. Και σήμερα 4 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άρη. Κυριακή στις 6.30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έτσι. Κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. 4 εισιτήρια και σήμερα. Θα δώσουμε και αύριο. Μα, νόμιζα προσπάθησε να μπει και δεν μπορούσε να μπει. Λέω, τι κάνει. Κλειδωθήκαμε. Πω ρε, ο πατέρας, έλα ρε Σταύρο. Άντε, χειροκρότα λίγο ρε Στέργιο. Ο πατέρας έγινε, άντε. Πω ρε, φίλε. Δεν έκλαιγες και εσένα. Εντάξει, εγώ συγκινήθηκα. Χρόνια πολλά, αγάπη. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ημέρα που γιορτάζουν όλες σχεδόν οι πρώην μου. Ναι, ξέρουμε, εσύ... τα διαγράψαμε αυτά. Είσαι πατέρας τώρα, οικογενειάρχης. Δεν υπάρχει παρελθόν. Ναι. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Ναι, έτσι είναι. Έχω οριμάσει βέβαια πλέον, το αντιλαμβάνεστε. Χωρίς παρελθόν, αγάπη, δεν υπάρχει μέλλον. Όχι, όχι. Σε βλέπω πολύ διαφορετικό, πολύ αλλαγμένο. Και το δείγμα το είδες τι βγάζω, εντάξει. Μιλάμε για μοντέλο αυτού, αυτού. Θα καθιερώσουμε από σήμερα μια ενότητα συμβουλές για πατεράδες καινούριους. Και μία και δέκα. Τι να αποφεύγουν, τι να. Ναι. Τέλος πάντων, είμαι λίγο σε μια κατάσταση. Τι θα δουν και δύο χωρόβουλο, γιατί δεν ήμουνα και πριν. Αλλά εντάξει. Έχουν συμβεί πολλά. Τρίτη σήμερα, να δούμε τις μέρες λίγο. Τρίτη. Αγόρασε το πακέτο του ΠΑΟΚ TV. Όχι ακόμα. Βλέπεις ότι το πρόμο που έκανα για το συμβολικό 69, τόσα χρόνια στις μεταδόσεις. Πραγματικά αυτό, ναι. Εντάξει. Πού να τα ξέρετε αυτά, βρε τσομπάλες. Πού να τα ξέρετε αυτά. Ναι, υπάρχει και το 99 δίπλα, αλλά εντάξει. Το συμβολικό 69. Θα μπορούσε να γίνει 69-69 η τιμή. Ναι. Αλλά πού να τα ξέρετε αυτά εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Επίσης, πόσο κάνει το κυριακάτικο. 7,99. 7,99. Σου κάνει. Τζάμπα είναι, ρε φίλε. Ρε φίλε. Στους Big Five δεν έκανε ότι είναι πέρσι. Big Five δεν έκανε. Ναι. Τι έτσι είναι. Έτσι είναι, Σταύρο. Τι σου είπε. 7,99 λοιπόν. Αφού... Έχει δίκιο ο Σταύρος. Αφού θέλεις Big Five, Big Five. Επίσης, σε ένα άλλο ραδιόφωνο 6-8 το πρωί, ένας από αυτούς, τέλος πάντων, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, ναι. Αλλά έχω λόγια, απλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, έδινε οδηγίες, ναι, για το πώς θα δεις το σπασμένο. Μιλάμε για θράσους. Σοβαρά τώρα. Ναι, μιλάμε για θράσους. Εκεί δεν πρέπει να εμφανιστεί ο Στρίφο Αυτάκιας 4 να του πει τι λες δε βλάκα, τι κάνεις. Ναι. Κάνε το μου λοχτά, δεν σου λέω εγώ να δώσω τσαμπουκά τα 7,99. Εντάξει. Θα το παλέψεις. Ξέχω να θα κολλάει η κόλλα, θα βρεις, θα κάνεις. Μπορεί ξαφνικά εκεί που είναι 0-0 να το δεις ένα 0 χωρίς να έχεις δει τι έγινε. Ωραία. Μπορεί, τέλος πάντων, χίλια μπορεί. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να πάει ούτε ο Στριφοαυτάκιας ούτε ο Τσιμπομαγουλάκιας. Ναι. Χρειάζεται να έρθει ένα εξώδικο, γιατί είναι ξεκάθαρη προσπάθεια για πειρατεία. Ναι. Κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων, φαντάζομαι έχει πολλά από δίπλα. Ναι. Στέλνει λοιπόν το. Όχι εξώδικο, κατευθείαν μια αγωγή. Ναι. Δεν χρειάζεται τζαμπανίες στα εξώδικα. Πω, πολύ ζήτηση είναι αυτή σήμερα. Και προχωράει η δουλειά. Είναι καθαρά δουλειά τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ναι, να προασπίσει τα συμφέροντά της. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα απλά. Δεν το κάνεις. Εντάξει, εσύ μπορεί άλλος να μην τον κόβει. Εντάξει, μπορεί... δεν σε κόβει, ρε φίλε. Βγαίνεις και λες οδηγίες πώς να δει το μάτς. Ναι. Όχι από το ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή τι κερδίζεις και το λες αυτό. Δεν μπορούμε, μπορούμε να πούμε στο μυαλό του καθενός πώς το σκέφτεται. Ναι, οκ. Okay. Σιγά-σιγά το πούμε στο μυαλό του άλλου γιατί το λέει και γιατί σκοπούς εξυπηρετεί. Έχει νομικό επιτελείο η ΠΑΕΠΑΟΚ. Συνεργάζεται στο ΠΑΟΚ TV και με εταιρείες που να αποτρέπουν την πειρατεία. Είναι βέβαια δύσκολο να το αποτρέψεις στο μεγάλο. Εντάξει, αλλά αυξάνεται 100%. Ο πύχης της ασφάλειας μέρα με τη μέρα.
Δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Θα αλλάζει κωδικοποίηση. Εντάξει. Αλλά δεν είναι. Εγώ σου λέω, οκ, okay, και εγώ αν ήμουν οπαδός άλλης ομάδας, μπορεί να ψαχνόμουν να το δω πειρατικά. Δεν το έλεγα στον αέρα, ρε φίλε, αυτό αποτελεί θράσος. Ποιος νομίζει ότι είσαι, δηλαδή. Γεια μου. Τέλος πάντων. Είναι πολύ άσχημο γιατί δεν βγαίνει να το πεις αυτό που λέει ο Σταύρος. Δεν έχει κανένα λόγο να το πεις. Θες να το δεις έτσι, δες. Θες να το πεις σε πέντε φίλους σου, πες το εκτός. Μην το λες στον αέρα, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Πάει ΠΑΟΚ νομικό επιτελείο. Τέλος πάντων, βγήκαν τα πακέτα. 7-99 το μάτς με τον Άρη, 69-99 όλη τη σεζόν και 200 νομίζω για τους επαγγελματίες. Και μπορούν κιόλας να έχουν σύνδεση σε πολλά, 5 διαφορετικές συσκευές. Πολύ καλό κι αυτό. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι για τους επαγγελματίες. Και θα είναι και με σηματάκι ότι είμαι από τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Ναι, εννοείται ότι θα υπάρχει σηματάκι ειδικό. Ναι. Και βέβαια όποιοι δεν έχουν σηματάκι ειδικό, οποιοσδήποτε. Σημαίνει ότι δεν έχει γίνει η σωστή διαδικασία. Ναι. Γιατί και στην ανακοίνωση σημειώνεται αυτό, ότι όποιος κλείσει το πακέτο με τα 200 ευρώ παίρνει και το δικό σηματάκι από τον ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι είσαι καλυμμένος. Την ιστορία του φίλου μου την είχα πει, αγάπη. Για το μαγαζί. Για το κατάστημα στο Σάνι. Η μπριζόλα 60 ευρώ, η πίτσα 80 αυτό και σπασμένο ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή ο καφές έκανε 5 ευρώ στο συγκεκριμένο μαγαζί. Αλλά ΠΑΟΚ TV σπασμένο. Δεν έδινε το 5 ευρώ ο ιδιοκτήτης. Ναι, αυτόν ξέρουμε ποιος είναι. Ο φίλος μου ξέρει προφανώς γιατί εκεί. Ναι, ας το καταγγείλει. Είναι μια υπόθεση τεράστια. Ας τον καταγγείλει. Και να σου πω εγώ τι θα έκανα. Όποιον έβρισκα που θα είχα καταγγελία, έχουμε καταγγελία για τον Τάδε, ο οποίος έχει την πριζόλα 60 ευρώ και τρέπεται να δώσει 15 ευρώ για να δει ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Π.χ. Δώσε 5. Να έχεις ένα απλό. Μην το πάρεις. Ήταν στο πρώιμο στάδιο το καλοκαίρι. Ναι. Πρώτος αγώνας, μπορεί ο δεύτερος. Ναι. Πριν ακόμα βγει τη ΠΑΕ για καταστήματα. Εκτός αν τους κάνει την επένδυση στο μασάζ της πριζόλας. Γιατί έχουμε κάτι χαζούς, κάνουν μασάζ την πριζόλα και τη βάζουν μετά για να μαλακώσει. Ναι, η πριζόλα κόμπε, αγάπη. Το μάθει εδώ πέρα. Ναι. Σε ένα χρόνο έχεις μάθει. Τέλος πάντων. Μου λέει ο φίλος μου, μου ήρθε να πω πάρε 5 ευρώ από μένα και βάλω το κανονικό γιατί το σπασμένο φίλε και κολλάει και καθυστερεί. Δεν μπορείς να έχεις και απαιτήσεις από το σπασμένο και το πειρατικό. Δηλαδή, εμτζάμπα. Να πάρεις τηλέφωνο και να πεις φίλε. Ρε φίλε. Κάτι γιατί δεν μπορούμε να δούμε το μάτς. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το κομμάτι του ΠΑΟΚ TV το οποίο σίγουρα απασχολεί και σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να δημιουργήσει μια βάση με δεδομένων μεγάλη. Με τα ετήσια πακέτα για να δει τη δυναμική του project. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι από φέτος θα είναι κερδοφόρο και γενικά δεν πιστεύω πως καμία επένδυση δεν πρέπει τα λεφτά που βγάζεις με το καλημέρα να τα κρατάς όλα κάβα. Κάθε επένδυση καινούργια, κάθε project καινούργιο χρειάζεται επένδυση και λεφτά πάνω σε αυτή. Αλλά ο ΠΑΟΚ χτίζει για το μέλλον. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι το αγωνιστικό. Και εγώ αυτό που λέω σήμερα, γιατί είμαι εκνευρισμένος από τον τρόπο που το προσεγγίσαμε πέρσι το ΠΑΟΚΑΡΙΣ, είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι απέναντί μας έχουμε μία ομάδα, ωραία, η οποία είναι ποζεράδες κανονικοί, εντάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χαϊδεύονται που όλη η Ελλάδα θέλει να κερδίσουν στην Τούμπα. Mm-hmm. Καταλαβες. Ξέρουν δηλαδή, ναι. Μ' αρέσει το προσέγγιση σου. Ναι. Εντάξει. Θα είναι 100% συγκεντρωμένοι για να πάρουν αποτέλεσμα. Θα κάνουν οτιδήποτε περνάει από τα χέρια τους, από τα πόδια τους και καλά θα κάνουν. Δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Ο τρόπος τους είναι που μου τη δίνει στα νεύρα. Αλλά αυτό είναι η διαφορά κουλτούρας μεταξύ ομάδας και ομάδας. Θα πρέπει να σεβαστώ ότι έχουν μια άλλη λογική και πάμε παραπέρα. Μη τυχόν οι δικοί μας μπουνε όπως πέσει με εκείνο το βλαχοτουπέ, ούτε οι δικοί μας στην κερκίδα να τρώνε σποράκι και δεν τρέχει κάστανο. Πλην τις 4 πέρσι, το μόνο που δεν είδαμε ήταν μια μπαλαρίνα να χορεύει τη λίμνη των Κύκνων στην 5-6 π.χ. Είναι πάρα πολύ κομβικό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Μη δω βλαχοτουπέ. Έλα μωρέ, δεν υπάρχει έλα μωρέ, είναι ντέρμπι τοπικού χαρακτήρα. Θα έρθουν, δηλαδή έβλεπα τώρα την φάση του Μακέντα με τον Σάσα, mm-hmm. που τον ακούμπησε με τον νόμο και έκανε σαν να τον πυροβολήσανε.
30 τέτοια θα κάνουνε. 30 τέτοια. Μανούλες για να τους πούνε, α, ούτε μας ήσαν μέσα στην Τούμπα. Ωραία, μουρμούρα στο διαιτητή όλη την ώρα. Τους ξέρουμε. Θα είναι και Έλληνας διαιτητής. Επί της ουσίας. Μετά παίζουμε με την ΑΕΚ, ε. Ναι. Με ΑΕΚ, ναι. Και μετά με ΑΕΚ. Ποιον είναι να μας φύγουν, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. 100% συγκεντρωμένοι. Με στόχο ξεκάθαρο αγωνιστικό. Και λειτουργία έξυπνη. Κλωτσάνε, κλωτσάμε. Παίζουν, παίζουμε. Στραβώνει το παιχνίδι. Κάνουμε εμείς τεχνητή κρίση. Ελέγχουμε το παιχνίδι, δεν τσιμπάμε στη δική τους τεχνητή κρίση. Πρέπει το μυαλό σου να είναι 100% συγκεντρωμένο. Σφυρίζει πολύ ο διαιτητής κάτι που δεν μας συμφέρει. Μανούρα στο διαιτητή, κερκίδα, εμείς όλοι, όποιοι όσοι μπορούμε. Όχι εκείνο το πέσινο, ακόμα το θυμάμαι. Μας σοφάσαμε goal offside, οκ. Okay. Δεκτό. Αλλά μας σοφάσαν. Η μόνη απώλεια στην Τούμπα, τα τελευταία... Ούτε καν θυμάμαι. 2,5 χρόνια. Ναι. Σε αγώνα πρωταθλήματος. Νομίζω ότι τελευταία είναι αυτή με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, πότε, το 17. Το Μάιο του 17. Ναι, δηλαδή έχουμε... Άλλη απώλεια σε Ελλάδα δεν πλησιάζουμε είναι. Πλησιάζουμε το 20. Κομμένα λοιπόν το τουπέ και τα υπεράνω σε τέτοιο παιχνίδι, γιατί αυτά είναι αστεία. Και είναι μια χαρά ομάδα ο Άρης. Δεν τη λες κακή. Δεν τη λες και σούπερ το αυρί και τα πτώματα, δεν θα βάλει 4 γκολ. Εντάξει, αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό, αυτά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή... Ναι, ναι, όντως. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Άρης ήταν σοβαρός. Τώρα αν οι άλλοι ήταν βλάκες, δεν φταίει ο Άρης. Εντάξει. Εμείς λοιπόν το μυαλό μας στο παιχνιδάκι. Το κερδίζουμε και πάμε μετά στην ΑΕΚ. Πάμε στους 12, άλλη μια εβδομάδα ηρεμίας. Ηρεμίας, του κουτσού το δουλεύουμε. Την ΑΕΚ, ναι. Ναι. Δεν θα γίνει και τίποτα αν έρθει χει στην ΑΕΚ. Μετά. Ναι. Δεν θα γίνει και κάτι. Δεν θα γίνει και κάτι βέβαια, πώς το λένε. Δεν θα είναι και λίγα τα κεφαλικά αν παράσουμε με διπλό από το ΆΚΑ μετά. Αλλά αν πάω με πίεση γιατί δεν τα πήγα καλά στο ΠΑΟ Κάρης, είναι άλλη κουβέντα μετά. Είναι αυτά τα 4 παιχνίδια συμπεριλαμβανομένου και αυτό το ατρόμητο που πέρασε. Είναι πάρα πολύ κομβικά για τη συνέχεια. Εγώ δεν λέω θα πάμε μέχρι το τέλος αίτητη. Θα κάνουμε και γκέλες φέτος. Καινούργιο προπονητή έχουμε. Ήδη κάποια πραγματάκια τα βάλαμε και στο Repress Test, τα κατάλαβες. Ναι. Καλά και καλή ήμασταν. Ναι, ναι, πολύ καλή. Ωραία. Να πιάσουμε και μια κουβέντα ποδοσφαιρική, παιδιά, λίγο, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Κάθε μήνα είστε 10% πάνω. Τώρα οργανωθήκαμε λίγο, γιατί είχαμε όλοι 500 πράγματα στο κεφάλι μας. Το site έχει γίνει πύραυλος. Έχει μέσα 15-20 θέματα ανά πάσα στιγμή ποδοσφαιρικά καθαρά. Όμορφα. Και στηρίξτε το repress.gr. Και χθες έγινε μια ανάλυση του ατρόμητος ΠΑΟΚ για να σου δείξουμε, φίλοι αναγνώστοι, σε βίντεο, δηλαδή να μην λέει ο Κόλκας αυτό. Στο δείχνουμε. Πάρτο. Ωραία. Δεν το κατάλαβες. Ξαναδες το. Ξαναδες το μία. Δεν είναι τίποτα. Ωραία. Μια ανάλυση του τι άλλαξε ο Φερέιρα, ποιες είναι οι πινελιές που έβαλε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Από την άλλη, χρειάζονται και άλλες πινελιές που θα τις αναλύσουμε. Ωραία. Μετά το διάλειμμα. Σε πρώτη φάση πάντως. Είμαστε σε θέση να δούμε τι λειτουργήσε καλά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, τι δεν λειτουργήσε καλά, τι πρέπει να αλλάξει ενώ ψιάρι, που νομίζω πλέον και ο Φερέιρα της ίδιας άποψης θα είναι, δεν νομίζω να μην είναι. Αυτά είναι ο Λίγης. Έχεις να προσθέσεις κάτι για όλη τα ρούσα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα γιατί αργήσαμε. Ναι, δες εδώ την ώρα. Τι έχουμε χορηγούς Σταύρο, γίνεται χαμός. Στοίχημα.gr. Ξεκινάει το φάνταση. Επένδυσα ένα 4-5-6 σήμερα. Εκπληκτικό. Σύστημα. Πάντα σύστημα παίζουμε. Λέει και εγώ τι λέει, ναι. Παρολί παίζει ο Νάσης. Ναι, εμείς παίζουμε συστήματα. Πες λίγο, πες λίγο τον συνάδελφο. Τι έπαιξε προχθές.
Τον λέει ένας στον συνάδελφο κάμεραμαν, 2-2 θα βγει. Και λέει ο συνάδελφος, όχι 2-2, 2-3. Και το παίζει 10 ευρώ. 4-10. 4-10. 41 απόδοση. Στου Βαρέλα πρέπει να έριξε. Στου Βαρέλα δεν έχω δει τον συνάδελφο το συγκεκριμένο πρώην συμπολίτη Νίνα Αθηναίο τόσο έξαλλη κατάσταση. Ποτέ δηλαδή. Ούτε στο γάμο του τότε που χόρευε εκεί, προσπαθούσε να χορέψει, τέλος πάντων. Εντάξει, εδώ έχουμε μια τυχογνωμία, εγώ νομίζω ότι είναι αξιοπρεπέστατο στο γάμο του. Τι λε, εγώ πώ το βλέπει. Θεοφάνο από τι αίρε που ήταν αξιοπρεπέστατο. Τραγικό ήταν. Τραγικό ήταν. Ενώ εγώ αγάπη. Την κορώνα θυμάσαι. Μην το θυμηθώ και εκείνο, ναι, εντάξει, οκ. Μην το θυμηθώ. Μην το θυμηθώ. Άντε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι, θα πει χορηγού. Ναι. Στίχημαν. Στίχημαν.gr Σταύρο. Σήμερα ξεκινάει η φάση των ομίλων. Πρόσεχε. Να προσέξω. Το καλώδιο, είσαι έτοιμο πάλι. Ξεκινάει η φάση των ομίλων και μαζί ξεκινάει και το φάνταση. Έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Πώ θα πήγε. Πάτουσα. Ο κόσμο δεν θα πατώσει όμω. Ναι. Ωραία. Θα πάρει τον Κριστιανό Ρονάλντο στην ομάδα, θα πάρει τον Σαλάχ, θα πάρει τον Γκρισμάν. Ποιο θέλει να πάρει. Θέλει έξυπνε επιλογέ εδώ γιατί το μπάζετ είναι περιορισμένο. Θέλει 4-5 αστέρε και από εκεί πέρα έξυπνε επιλογέ παικτών που είναι σταθερέ στι ομάδε του. Αντώνη Τσακαλέα είναι καλό αυτά. Ο Αντώνη έχει γεννήσει το FIFA manager. Εννοείται ότι είναι καλό αυτά. Λοιπόν, ξεκινάει και το φάνταση τουρνουά. Φτιάχνει την ομάδα με πραγματικού παίκτε και διεκδικεί εγγυημένα χρηματικά. Μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ 24. Μεγάλη μεταγραφή, ναι. Αξία 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προποθέσει αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά. Λοιπόν, μαζί μα το ρίζει τη Καζίνα και το θέατρο Βεργίνα. Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 27 και Σάββατο 28. Το θέατρο Βεργίνα είναι στο Ρέτζεσι Καζίνο. Μην ψάχνει ο ένα που το Ρέτζεσι και πού. Όχι, μαζί είναι, στον ίδιο χώρο. Ναι, έτσι, μπράβο. Στην ίδια στέγη. Ναι. Δίπλα. Ναι. Ναι. Τρεις ακόμα παραστάσεις για τον Γιώργο Θεοφάνου στους τρεις εμφανίσεις. 21 τώρα το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή, 28 ημέρα Σάββατο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει παράταση. Συνολικά είναι 5 μοναδικές εμφανίσεις, πλέον έχουμε 3 για τα 30 χρόνια του Γιώργου Θεοφάνου πετυχημένης παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή. Μαζί του Παναγιώτη Ραφαελίδη, Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σομαράκη και Πενταμελής Ορχήστρα. Εισιτήρια από 15 ευρώ με ένα ποτό. Μπορείτε να τα αγοράσετε από τα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567 για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-230. Στέργια μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο είναι τα νέα γραφεία της Αναδομό. Θα πάτε από εκεί, θα βρεθείτε με τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς και θα γίνουν όλα όπως τα θέλετε. Και μαζί μας τα Welcome Store Αλεξιάδης, στους Εμπελόκηπους, Φιλιππούπολεως 57. Για όσους θέλετε, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, πραγματικά σε τιμές κόστους, πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Όλες οι λευκές συσκευές οι υπονομαζόμενες, πλυντήρια, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες και φυσικά κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, εκτυπωτές σε τιμές αναλέω κόστους, πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Φιλιππούπολεως 57, βρίσκονται τα Welcome Stores Αλεξιάδης, μία βόλτα πραγματικά θα σας πείσει ότι όλα είναι σε τιμές κόστους. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι. Θα αναλύσουμε λίγο, να σου πω πώς κλείνει αυτό γιατί... Πρέπει να προσέχουμε. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε ένα μήνυμα από το Ιβιτσόσκυλο. Μη δούμε βλαχοτουπέ. Γιατί ποιος αντέχει το χρύσανθο με το χιούμορ της πρώτης δημοτικού και τις φωνές ιστερικής γκόμενας. Δεν παλεύεται. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εντάξει, ρε φίλε. Μια χρονιά άντεξα με το χρύσανθο κλουμπί. Και όταν έγινε το meeting για να κάνουμε δεύτερη, ήμουνα. Πιστικός. Εξαλείδης. Δεν παλεύεται, όχι. Γενικά αποφεύγω να μιλάω με Αργιανούς τελευταία. Καλά, δεν σε ρίχνω πολύ όταν πέφυγες με το που μπήκατε, μιλήσατε 5 λεπτά την γνωστή κουβέντα. Δεν μπορείτε. Έξω. Το πρωί. Ήταν μια πολύ πολιτισμένη κουβέντα. Σε κάποια φάση ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Λίγο. Πολύ πολιτισμένη κουβέντα. Σε σχέση με άλλες. Α, σε σχέση με άλλες. Καλό αυτό. Τέλος πάντων, έχουμε μπει σε μια, στην εβδομάδα του ΠΑΟΚ Άρης, ενός παιχνιδιού που πρέπει να δαγκώνουν σίδερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής να μην κάνει λάθη. Ο προπονητής ο οποίος έβαλε τις πινελιές του και θα αναλύσουμε λίγο τι είδαμε στο βίντεο του Repress. Όσοι θέλουν να επιβεβαιώσουν αυτά που λέμε και δεν έχουν δει το βίντεο μπορούν να μπουν στο repress.gr για να δουν την ανάλυση του ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ σε φάση επίθεσης έπαιζε ένα 3-4-2-1, 3-6-1 τέλος πάντων.
ανέβηκε ο ΕΣΥΤ, ήταν καθαρό εξάριστο από τον ημίχρονο που είχε δυνάμεις. Μετά ήταν καθαρό σε τρίφορο για τους αντιπάλους, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ο Μίσης ήταν πιο ψηλά, ο Πέλκας πιο ελεύθερος, καθαρό 10 ο Μπίσεσβαρ και όχι πλάγια. Τέλος πάντων, η τοποθέτηση της ομάδας ήταν τέτοια ώστε να δημιουργηθεί υπεραριθμία σε κρίσιμα σημεία και να υπάρχουν ελεύθερες επιλογές, με κυρίως τον Μίσης να κάνει εξαιρετική δουλειά κινούμενος χωρίς την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτή τη λογική κατάφερε να αναδείξει κάποια επιθετικά χαρακτηριστικά. Τον Μπέλκα που τον βρίζουν όλοι προφανώς γιατί έχουν στο μυαλό τους το χαμένο τετατέτ, το χαμένο πλασέ, ναι, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, που και εγώ τον έβρεσα εκείνη την ώρα. Ναι, να μην το παίξουμε φάση. Πάνω στη φάση. Για την ακρίβεια, τον έβρισα και χτύπησα και το τραπέζι, πήγα να το σπάσω. Δεν λέμε ότι δεν εκνευριστήκαμε στη φάση που χάνει ο Πέλκας. Ωραία. Εγώ ένα λόγο παραπάνω, γιατί με τρελαίνει που πλασάρει έτσι συνεχώς. Ενώ όταν πιάνει το κουτουπιέ μία φάση πριν, ναι, ναι, το σούτ είναι εξαιρετικό. Το έχεις πει πολλές φορές. Ναι. Τέλος πάντων, ο Πέλκας είναι σε όλες τις φάσεις δημιουργίας του ΠΑΟΚ. Δημιουργεί το πρώτο γκολ. Πιο εύκολο γκολ ο ΑΚ που δεν θα ξαναβάλει στην καριέρα του. Ναι. Είναι αυτό και εκείνο που του βγάλε πάλι ο Πέλκας στα Γιάννενα. Εντάξει. Απλά αυτό το προχθεσινό δεν γινόταν να χαθεί. Δεν γινόταν να χαθεί. Γιατί ήταν και ψηλά η μπάλα και γλυκά και στο κεφάλι του και μπροστά στο τέρμα. Λες, όταν πλασάρει ο άλλος μπορεί να κάνει ένα γκέλι μπάλα και να σου πάει, ναι, στα, ναι, πουλιά. Ναι. Ωραία. Είναι στο πρώτο γκολ μέσα. Είναι στη φάση του σουτ που έκανε και το βγάλε δύσκολο το θεματοφύλακα, ναι, του Περιστερίου. Είναι στη φάση στην παλιά που περνάει. Πώς το λένε. Και ο Κατουρί με τον Ζαμπά δεν μπορεί να τις μπλόξουν που χτυπάει στην πλάτη του άλλου. Ναι. Ωραία. Είναι μέσα σε όλες τις καλές δημιουργίες που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά. Και έχει έναν ρόλο αυτόν που είχε, δηλαδή, σε πιο ελεύθερο μοτίβο παιχνιδιού, το οποίο και του ταιριάζει. Ωραία. Καλό λοιπόν είναι να είναι μόδα να βρίζουμε τον Μπέλκα. Ωραία. Εδώ πρέπει να τον βοηθήσουμε να αρχίσει να βρίσκει γκολ και ασίστε έχει, να βρίσκει γκολ. Ναι, να του φύγει λίγο αυτό το μυαλό. Να του φύγει από το μυαλό. Τον βοηθάμε τον παίκτη. Εντάξει. Δεν φορτώνουμε έναν παίκτη με περισσότερο άγχος. Και στο πρώτο. Δεν είναι φύρα για τη ροή του αγώνα. Είναι φύρα γιατί δεν μπαίνει τον γκολ. Οκ. Okay. Σοβαρό θέμα. Αλλά δεν είναι ότι δεν προσπαθεί. Δεν είναι ότι δεν κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι ότι δεν έχει διάθεση. Δεν είναι. Τα πάντα έχει. Τον γκολ του λείπει. Στο πρώτο τσαφ που κάνει δεν συνειδητοποιεί να σκεφτούμε όλοι, όπως έγινε στο μάτι του Μπανιόνι που με το που μπήκε και κάνει μια λάθος πάσα έξω από την περιοχή και όλο το γήπεδο με σηκώνεται. Εντάξει, θα το βρει. Όλοι οι παίκτες περνάνε. Δηλαδή, μου λέει ένας φίλος χθες, ο Τσακαλέας, τι θα ήταν ο Μουσλίμοβιτς για τον ΠΑΟΚ αν δεν είχε βάλει τον Κώστα Κωνσταντινούπολη. Α, ναι. Ο Μούσλι υπήρχε περίοδος που τον αγαπάμε όλοι, εντάξει, που έκανε να βάλει γκολ ένα χρόνο. Ναι. Και μετά σκόρεψε και το βάζουν τον Άρη. Με τον Άρη, εκεί ναι, βάλαν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αν έμπαινα, εκεί θα βάζα. Σε εκείνο το 4-1. 4-1. Εντάξει. Έβαλε 2 σε ένα ημίχρονο. Όχι. Ένα και ένα. Εδώ λοιπόν φαίνεται στο βίντεο η δουλειά που κάνει ο Πέλκας. Ωραία. Φαίνεται στο βίντεο η εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Μίσιτς. Φαίνεται στο βίντεο, ωραία, το πώς τοποθετούνται οι παίκτες διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Και πιάνουμε το κομμάτι του δευτερού ημιχρόνου, εκεί όπου φαίνεται ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι δυσλειτουργική. Δεν είναι φάση Πέλκα, δεν μου μπαίνει τον γκολ. Είναι δυσλειτουργική στην ροή του αγώνα. Ωραία. Ο Εσίτη μετά το 50 είναι καλύτερος παίκτης στο δρομή του. Ναι. Είναι σε όλες τις φάσεις που μας έχουν κάνει και ξεκινώντας από τον γκολ της μείωσης, και εκεί νομίζω είναι μέσα. Ναι. Δηλαδή δυσκολεύει την πάσα, την κυκλοφορία του ΠΑΟΚ δίνοντας μια πάσα στον κλεισμένο Βαρέλα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ο Βαρέλα πιεσμένος τη δίνει στον Κρέσπο, ο Κρέσπο πιεσμένος σουτάρει και τη δίνει σε αντίπαλο. Δεν είναι όμως ότι συμμετέχει και σε αυτή τη φάση. Ο Εσίτη λοιπόν, ο οποίος μετά το 50-55 δεν μπορεί να αποδώσει. Έχει εξήγηση πριν πάμε στα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχει δυνάμεις. Απασχολεί πολύ τον κόσμο. Είναι αγύμναστο δηλαδή. Ναι. Μα είναι αυτό που λέγαμε. Είναι αγύμναστο.
Δεν ξέρω αν μπορεί να γυμναστεί παραπάνω. Είναι... Δεν τον μέτρησα εγώ για να τον αγοράσω. Ναι, 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 είναι και το κορμί του έτσι, ρε παιδί μου, που αργεί. Θέλει χρόνο, νομίζω. Ναι, μπορεί. Πολύ δηλαδή ήταν ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ήταν έτσι κάθε καλοκαίρι. Αλλά φτάσαμε μέσα Σεπτέμβρη. Ναι, αλλά αυτός δεν, μπορεί... δεν υπάρχει μέχρι στιγμή διαχείρισή του, επειδή έτυχαν και τραυματισμοί. Δεν έχει μείνει εκτός. Δεν έχει μείνει εκτός πρώτον και δεν έχει κάνει ειδικό πρόγραμμα δεύτερον. Ναι, ναι. Γιατί ο Πάοκ την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε να δουλεύει εντάσεις και έλειπε ο Ισίτη. Άρα λοιπόν. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι στο παιχνίδι με τον Άρη δεν ξεκινάει City. Καντουρί, Αγκούστο, με Μίσιτς δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Ναι. Ο Μίσιτς σίγουρα, ο Καντουρί λογικά είναι λογικά μπροστά από τον Αγκούστο. Για μένα δεν υπάρχει City σε αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει, τι πώς είναι τώρα. Είναι σαν να λες ότι ξεκινάω και ξέρω ότι η πρώτη μου αλλαγή θα είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή είχα να μίσω και μια αλλαγή στο 45, ναι, στο 50. Ναι, στο 45 για να μην φάω τον κόλπο. Σε διαβάζει και αντίπαλο με λίγα λόγια. Δηλαδή σου λέει ότι άλλο θα. Υπάρχει είναι και το έτσι άλλο. Εγώ μπορώ να στήσω ολόκληρο παιχνίδι, ναι, πιέζοντας την πάσα του Νεσίτη. Γιατί ξέρω ότι είχε τέτοιες περιστροφές. Ναι. Άρα λοιπόν, τον αφήνεις λίγο εκτός. Ναι, δεν θέλουμε να δώσουμε κανένα δικαίωμα. Πάει ο Νεσίτη. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνεις με τον τερματοφύλακα. Πασχαλάκης είναι, έχει κακή τοποθέτηση και στα δύο γκολ. Δεν είναι τα πρώτα του λάθη. Έχουν γίνει πολλά. Νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι του εκνευρισμού που έχει πάω στην άμυνα είναι αυτό. Καλά. Το θεωρώ πολύ λογικό. Εντάξει. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θα κατηγορήσουμε κάποιον επειδή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ούτε ο Βαρέλα και ο Κρέσπο είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό δεν του πειράζει. Θα τη βρούνε. Εδώ τώρα στον τερματοφύλακα όμως σου στοιχίζουν πράγματα. Και αν το γλιτώσαμε στον Ατρόμητο, μπορεί σε άλλα παιχνίδια να μην το γλιτώσουμε και αυτό το προβλέπεις. Θα μου πεις τώρα, εγγυάσαι ότι ο Ζήφκοβιτς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν ξέρω. Στην προετοιμασία ήταν καλός. Με τα πόδια είναι καλύτερος. Είναι πιο ήρεμος σαν άνθρωπος. Ναι. Είναι πιο ηγέτης. Είναι πιο... πιο cool. Δεν βγάζει αυτή την υπερένταση, την τρέλα του Πασχαλάκη, η οποία βέβαια πέρσι ήταν πολύ λειτουργική για την ομάδα. Και μπορεί να ξαναείνει κιόλας. Και μπορεί να ξαναείνει σε κάποια φάση. Ναι. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ερώτημα το μεγάλο είναι, τον ξεκινάς ξανά ή τον αλλάζεις. Με τον Πασχαλάκη πολύ πίστευαν και εγώ το πίστευα ότι μέσα από τα παιχνίδια θα βρει την ηρεμία. Αλλά νομίζω ότι πλέον του φορτώνονται τα λάθη σε αυτό στον εαυτό του και δεν τη βρίσκει την ηρεμία μέσα από τα παιχνίδια. Ναι, γιατί. Γιατί δεν του βγήκε ένα παιχνίδι, ναι, να πει ότι. Και το κουβαλάει. Ο ίδιος. Ακόμα και το παιχνίδι του Άγιαξ που του βγήκε, ακολούθησε εκείνο τη Σλόβαν που γίνεται λάθος. Ναι. Ωραία. Τρώει εκείνο τη Σλόβαν στην Τούμπα. Και είναι και παίκτη ψυχολογία ο Πασχαλάκη. Όλοι την οδοφέρεια στην ψυχολογία σε κάποια. Αν του τραβώνουν τα παιχνίδια. Όχι τόσο, να σου πω κάτι σκέψω. Είναι αυτό που λες και με τον Ζήφκοβιτ. Έτσι όπω τον βλέπει, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν σου βγάζει ότι τόσο πολύ επηρεάζει. Είναι και εμπειρία του βέβαια. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκη είναι μεγάλο. Όχι, όχι. Ο Πασχαλάκη απέδειξε μέχρι φέτο ότι τα λάθη του δεν τον επηρεάζαν. Ναι. Τώρα όμω τον έχει πάρει λίγο. Τώρα τον έχει πάρει. Τον έχει πάρει από κάτω. Μην παρεξηγηθούμε. Τον έχει πάρει. Εντάξει. Ίσως είναι καλύτερα και για αυτόν και για την ομάδα να καθίσει λίγο στα πίτσα. Ναι. Όπως ο ίδιος πήρε τη θέση από το Ρέι, που ο Ρέι ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ειδικά εκείνα τα δύο του Σπυριδόνοβες με την Νέα Σμύρνη, ναι, ναι, που ήταν τα τελευταία του Ρέι, πήγαινε η μπάλα μια μισή μέρα και το τρώγαμε. Δηλαδή η μπάλα πήγαινε, σταμάτησε, πήρε καφέ, τον ήπιε, έκανε δύο τσιγάρα. Ωραία. Και κατέληξε στην εστία μας και στα δύο. Δικαιολογημένα τότε ο Λουτσέσκου πήρε το ρίσκο να βάλει τον Πασχαλάκη και του βγήκε. Στο μάζ με τον Ιγυμιακό Κυπέλλο και έκανε ντεμπούτο με την Ξάνθη στα Πηγάδια. Στα Πηγάδια. 0-3. Ναι. Από τότε ο Πασχαλάκης ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα. Και έχουμε και ρεκόρ ιστορία στην άμυνά μας με τον Πασχαλάκη κάτω από δοκάρια. Άρα κανείς δεν αμφισβητεί την, όχι, πέρυσι ήταν την προσφορά όχι, του όχι, στο κλαμπ. Απλά ήταν... εδώ πρέπει να γίνουμε λίγο πρακτικοί, παιδιά. Καθοριστικότατο πέρυσι. Ναι. Και τόσους πολλούς μαζεμένους βαθμούς σου πάω από τη δημοτοφύλακα, δεν ξέρω πότε και τελευταία φορά. Συμφωνώ δηλαδή, με τον Θωμά, το φίλο μου. Σου έδωσε βαθμό στο Καραϊσκάκι, βαθμούς, στη φάση των 90 του Ολυμπιακού, στο κλειάν της Βικελίδης με το πέναλτι που αποκρούει, γενικότερα σου έδωσε πολλούς βαθμούς. Στην Τούμπα με τη Σπαρτάκ Μόσχας με το πέναλτι που αποκρούει. Ήταν πέρσι καθοριστικότατο ήταν πέρσι. Εντάξει, δεν είπε κανεί το Πασχαλάκι. Ότι δεν αν ο Ζήφκοβιτς δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό το Πασχαλάκι, τότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Συμφωνώ με τον φίλο τον Χρήστο. Ο φίλο ο Θωμάς λέει: αν πα φίλο μου, Σταύρο με Πασχαλάκι με Άρη, είσαι σφιχτό.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μα γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα, γιατί το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και δεν απαξιώνει κανείς τον Πασχαλάκη σε καμία περίπτωση. Όχι. Άλλο το τι έχει κάνει μέχρι τώρα και άλλο το πώς είναι τώρα. Μα το προστατεύεις το άμα το βάλεις. Αυτό, εγώ αυτό πιστεύω πλέον. Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται την ηρεμία. Ήδη το κλίμα γυρίζει. Ενώ ήταν στα ουράνια. Σούπερμαν και τέτοια, τώρα είναι γιατί ήσουν Σούπερμαν και τέτοια. Και τι έχει μείνει σε αυτά. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δύο που θα άλλαζα εγώ προσωπικά στην ενδεκάδα. Δηλαδή θα άφηνα την ενδεκάδα όπως είναι. Με ένα ερωτηματικό άκπομα τη Βιτέσκη. Όχι. Δεν νομίζω. Θα το είχα το ερωτηματικό εγώ αυτό. Γιατί και ο Άκμομ δεν είναι καλά και ο Σβιτέσκι όποτε μπαίνει βάζει. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σβιτέσκι είναι σε τρεφόρ κορυφής, αλλά επειδή δεν είμαι υπέρ των πολλών αλλαγών, νομίζω ότι η παρουσία με η αλλαγή τερματοφύλακα και του Εσίτη είναι οι ενδεδειγμένες για αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Τώρα, αν θες να κάνεις περισσότερες αλλαγές, το ξανασυζητάμε. Στα επόμενα παιχνίδια. Θα μου πεις, είναι πολλοί παίκτες που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παιδιά, θεωρώ ότι όταν δεν είναι καλά ο τερματοφύλακας, η εικόνα της ομάδας, η ψυχολογία της και η συγκέντρωσή της βάλλονται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μπει ήρεμος τερματοφύλακας, που δεν έχει στο background του, τέλος πάντων, κάποια συνεχόμενα λάθη, αυτομάτως η ομάδα θα πάρει 20-25% πάνω. Όπως έγινε και στην Ξάνθη όταν πήγε ο Πασχαλάκης. Η ομάδα πατούσε πολύ καλύτερα εκείνη τη μέρα. Έτσι λέω εγώ. Για μένα αυτό φαίνεται και στο δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα. Που πολλοί λένε, ας πούμε, πώς γίνεται αυτοί οι δύο να έχουν αυτή την εικόνα φέτος. Ναι, βέβαια η αντιστοιχία δεν είναι ίδια. Δηλαδή ο Πασχαλάκης ο φετινός δεν είναι όπως ήταν ο Ρέι ο προπέρσινος, πριν πάρει θέση ο Πασχαλάκης. Κι όμως είναι ίδιος. Αν σκεφτείς τα λάθη, είναι ναι. Ένα-δύο μεγάλα σε κάθε παιχνίδι. Ακόμα και με τον Πανετολικό έχει γίνει μια έξοδο, ρε φίλε, που... Και με τον Πανιόνιο. Είναι... Δεν είναι μόνο τα γκολ που έχεις δεχτεί. Δεν ξέρω μήπως λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα τον δώσει πάλι θέση βασικού ο Φερέρα και αν χρειαστεί αλλαγή να την κάνει μετά αφού περάσουν τα... Τερματοφύλακα. Ναι. Τι λέτε. Τέλος πάντων. Εγώ πέρα αυτή την άποψή μου. Γιατί βλέπω την ομάδα πώς λειτουργεί γενικά. Όχι και εγώ συμφωνώ ότι πας σε αλλαγή τώρα. Για μένα πρέπει να πας σε αλλαγή νωρίτερα, αλλά τώρα είναι το κομβικό. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Η ομάδα κάνει την προετοιμασία της κανονικά. Ουσιαστικά από σήμερα μπαίνει σε πιο δυνατούς ρυθμούς. Γιατί χθες έγινε πάλι ένα φιλικό με την ΚΑΠΑ 19. Το τρίτο δεν είναι αυτό μέσα σε διάστημα 4 εβδομάδων. Ποιο? Τρίτο, το φιλικό με την ΚΑΠΑ 19. Ναι, το τρίτο είναι. Όσοι αγωνίστηκαν το Σάββατο έκαναν ατομικό, οι υπόλοιποι έπαιξαν με την ΚΑΠΑ 19, 4-0 κέρδισαν. Και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία, γιατί φαίνεται ότι ο Φερέιρα έχει στο μυαλό του να υπάρχει μια σύνδεση με την ΚΑΠΑ 19, να έχει εικόνα για την ομάδα, να έχει επικοινωνία με τον Γκαρσία και το όλο το team εκεί πέρα. Το έχουμε ξαναπεί, είναι καλό και για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, να... μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το δεκαήμερο, το δεκαπενθήμερο, να έχουν έναν αγώνα. Με την πρώτη ομάδα. Καλό είναι. Μόνο κέρδη μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Καμία ζημία. Έχουν δοθεί ήδη 500 πακέτα από τις 11 που ξεκίνησε η διάθεση για το ΠΑΟΚ TV. Τα πακέτα της σεζόν. 500 σε μια μισή ώρα. Πολύ καλά νομίζω είναι. Και ανεβαίνει το νούμερο συνεχώς. Θα ενημερώνουμε και για την πορεία για αυτά. Και θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μια κουβέντα στην πορεία. Παρέα μαζί μας είναι η Στίχημαν. Όπου από σήμερα ξεκινάνε οι όμιλοι του Champions League και μαζί ξεκινάει και το Fantasy Tournoi. Αν πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις, φτιάχνοντας την ομάδα σου με πραγματικούς παίκτες από τις 32 ομάδες του Champions League και διεκδικείς εγγυημένα χρηματικά έπαθλα αξίας 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά. Μπαίνετε στοίχημα.gr από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας και παίζετε. Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου. Είναι η επόμενη εμφάνιση του Γιώργου Θεοφάνου στο θέατρο Βεργίνα, του Ρίζεσι Καζίνο. Παρασκευή 27, Σάββατο 28, οι δύο επόμενες και τελευταίες βάσει του αρχικού σχεδιασμού για 5 μοναδικές εμφανίσεις στο θέατρο Βεργίνα. Τιμές εισιτηρίων από 15 ευρώ με ένα ποτό. Πληροφορίες στο 2310-491-234 και προπόληση εισιτηρίων από τα ταμεία του Ρίζεσι όλο το 24ωρο. Καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217
2, 3, 4, 5, 6, 7. Θυμίζω, δεν έχετε καμία υποχρέωση πριν ή μετά την παράσταση να πάτε στο Origins Casino. Εάν θέλετε, είναι φυσικά είσοδος προαιρετική. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στο ΦΥΝ Καθηνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα τα φτιάξουν όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Και μαζί μας τα Welcome Stores Αλεξιάδης, τα οποία βρίσκονται στους Αμπελόκηπους Φιλιππούπολεως 57. Για όσους θέλετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους, πάρα πολλές μεγάλες προσφορές, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, και πάμε στις ηλεκτρονικές συσκευές, τάμπλετ, κινητά, λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερ, ό,τι μπορεί να χρειάζεστε για το σπίτι σας. Πολλές προσφορές, τιμές στο κόστος, περάστε μια βόλτα και θα πιστείτε. Welcome Stores Αλεξιάδης, Φιλιππούπολεως 57. Θυμίζω ότι έχετε ακόμα μία ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη Κυριακή στις 18:30, FM κενό, ονοματεπώνυμο, και το στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η αγάπη γιορτάζει και έχουν θαυμαστές να βγουν φωτογραφία μαζί της. Άλλο πάλι και αυτό. Ναι, ναι, άλλο και αυτό. Εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Βγαίνει φωτογραφίες. Με τα ξυλοπόδα που φοράει. Έχουμε κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος. Ποιον παίζουμε? Ποιος νοιάζεται? Εμείς μπαίνουμε τον Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη. Καλά είναι, κάπου εκεί να μπούμε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω τα ζευγάρια. Όχι, θα τα διαβάσω. Δεν απασχολεί κανέναν. Μας απασχολεί ότι χωρίς αγώνα πέρασε ο Πασεραϊκός. Ελά, ρε Πασεραϊκά. Πού είναι τώρα ο Πασεραϊκός? Δέλτα Εθνική. Δέλτα Εθνική εννοεί. Γάμα Εθνική. Σούπερ Λίγκ 1, Σούπερ Λίγκ 2. Φουτμπολ Λίγκ και Γάμα Εθνική και Δέλτα Εθνική. Ναι. Δέλτα Εθνική ο Πασεραϊκός. Έδωσε αυτόγραφα, εντάξει. Ναι. Κάναμε τρεις προκρίσεις με το σπαθί μας. Περάσαμε στον επόμενο γύρο. Μια χαρά. Έχει ομάδα ο Πασεραϊκός. Κοίταξε, με αυτούς που έχει πάρει θα παλέψει με το παραλίμνη για μια θέση στην Γάμα Εθνική. Αποκτήθηκε και ο Σιρίλ Καλή. Ο Καλή, γύρισε. Ο οποίος έπαιζε πέρσι στην πρώτη Ινδίας που δεν το λες και του πεταματού. Έχει φραγκάκια, μου είχε πει με ο Κατσουλάνης μια φορά ότι είχαν πάρει καλά λεφτά. Και από εκεί πήγε στην επέστρεψη στις Σέρες. Δεν έχει καμία λογική, απλώς έχει παντρευτεί και αυτό σε Ρέα, οπότε... Παντρεύσου σε Ρέα, να χαρεί όλη παρέα, ναι. Δεν το ασπάζομαι αυτό, το τελευταίο, αλλά επέστρεψε και ο Καλή. Η μάνα μου σε Ρέα, μην αγχώνεσαι. Ναι. Η Σύριβα, από παντού κάτι έχεις, ρε, λοιπόν. Εντάξει, όχι πρόσφυγες, είναι απλά μένα στις Σέρες. Ναι, δεν μετράει, δεν είναι σε Ρέα. Δηλαδή από Μέγα Αλέξα το πιάνεις και τελειώνει στις Σέρες. Με ρωτάει ο γιατρός τι στίγμα έχεις και του λέω το ινδικό. Μου λέει ποιο, ένα τέτοιο. Λέω γιατί είμαι απόγονος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γέλασε ο γιατρός. Όχι, δεν γέλασε, αλλά μόλις έκλεισε την πόρτα και έφυγε και πήγε στο ματιάκι τον άλλο γιατρό. Ελάτε να σας πω, παιδί. Φώναξε και τη σούλα έξω, να ακούσει λίγο. Ήρθε ένα νούμερο σήμερα και μου είπε ότι είναι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ποιο είναι αυτό, και πάνε σούλα, δε τον οποίο στο 502 ακόμα θα τον δει. Και... Μην το πει και στο μωρό αυτό, παιδί μου. Είσαι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπούλινγκ στο σχολείο. Ξεκάθαρα είναι. Μπούλινγκ το παιδί στο σχολείο. Ποιο ωραία. Το παιδί είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει να δώσει κάτι φάπε. Σταυρό είναι, κλείνει μία εβδομάδα αύριο. Δεν μπορεί να φανταστεί πόση δύναμη έχει. Ναι, κλείνει μία εβδομάδα αύριο. Πέρασε ο καιρό. Πόση δύναμη έχει. Έξι ακόμα, Σταύρο. Oh. Μετά από 18 χρόνια θα ηρεμήσει. Γενικότερα. Όχι, θα ηρεμήσει, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα μπορούσε να πα κάπου με τη σύζυγο οι δυο σα. 18 χρονάκια είναι. 17. Α κρατήσει το παιδί από μόνο μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε, άλλωστε. Τέλο πάντων. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Δίπλα είμαι. Μέχρι και στην κλινική κοιμόμουν. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Συνέχισε έτσι. Ενώ θα μπορούσα τις τελευταίες 4 μέρες της ελευθερίας μου να τα ξεφτυλίσω όλα. 4 μέρες ελευθερίας μου, είναι δυνατόν. Ναι, θα μπορούσα να τα ξεφτυλίσω όλα. Να τις πω να τις εργαλεία και να δεις. Φίλε. Φίλε. Κάτσε βρίσκεσαι εδώ, 4 μέρες εγώ γιατί μετά θα μπορούσα να το κάνω. Oh. Έχω κάνει χειρότερα. Όχι, αυτό θα ήταν το χειρότερο που θα έχεις κάνει. Αυτό έχω κάνει πολύ χειρότερα. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Ωραία, έχω κάνει πολύ χειρότερα. Εντάξει, αλλά. Τα ξεχνάμε, δεν το έκανα. Είπαμε, είσαι άλλο άνθρωπο τώρα. Ναι. Είσαι ο Σταύρος πατέρας. Είσαι η έκδοση του πατέρα τώρα. Άλλο πράγμα.
Αλλά τέλος πάντων. Στεριό, το που σε βλέπω πολύ. Τι έχεις πάθει. Γιατί έτσι. Τι γιατί έτσι. Προβληματισμένος είσαι. Να ξέρεις, πριν που έβλεπα κάτι βίντεο έκλαιγα εγώ. Με το μωρό του Σταύρου. Και με κοιτούσε και γελούσε. Έκλαιγε, και εγώ δεν έκλαιγα, ήταν παιδί μου, δεν έκλαιγα και έκλαιγε αγάπη. Καλά, έκλαιγα και με τη φωτογραφία που έστειλες προχθές, δεν είναι, ήταν χειρότερο εκείνο. Ναι. Ναι. Με τις φωτογραφίες κλαίει, με το στο Βερίνι θες έκλαψες. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, και εκεί συγκινήθηκα. Εσείς το είδατε το βίντεο. Το είδαμε. Τη μίνι μου του πάω. Τι μου κοιτάζει έτσι. Τον έχω πει τώρα, ναι, δεν κάνει και το Λάμπο 5 να τελειώνουμε. Ή το Λάμπο 6. Έλα, ρε, ωραία ήταν το χθεσινό. Και σύντομο όπως έπρεπε, δεν τράβηξε πολύ. Εγώ στην υπόθεση του Άνδρε είμαι λίγο προσεκτικός γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μία υπερέκθεση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά εννοείς. Ήταν ωραίο το έργο, ωραία η ταινία, δεν το συζητάμε. Οι επόμενες γενιές θα τη βλέπουν γιατί δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ωραία. Και είναι καλό να υπάρχει η καταγραφή της ιστορίας. Αλλά η υπερέκθεση, δηλαδή γυρνάει ο Άνδρε και φυσιολογικά τον πρώτο μήνα δεν είναι καλά. Ναι. Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτό όντως. Έχει δώσει η αλήθεια μεγάλη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι περισσότεροι ναι, θα είναι σε θέση να το διαχειριστούν και να το δούνε ψύχρεμα. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται σε όλους αυτό. Αλλά ήταν ωραίο. Ήταν κάτι ακόμη πολύ ωραίο από τον ΠΑΟΚ. Είπε ωραία πράγματα ο Αντρέ. Θα ακολουθήσουν και άλλα, φαντάζομαι. Στο κομμάτι αυτό, εντάξει, εδώ και πάρα πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ παίρνει άριστα με τόνο. Στο κομμάτι της διαχείρισης των μίντια και των εκδηλώσεων που κάνει και των αφιερωμάτων και των ταινιών, είτε είναι μεγάλη σε διάρκεια όπως ήταν αυτή για τους αίτητους δαπλούχους, είτε χθεσινή με τον Βιερίνια. Μια χαρά. Να πάει... Βιασμένο μας τον έχουμε. Το προσπαθούμε να συνονιθούμε. Θα τον ξανακαλέσουμε μία. Για να δούμε τι θα γίνει με τον σημερινό μας καλεσμένο. Να κάνω μια ακόμα απόπειρα. Την ίδια στιγμή, Σταύρο, ξεπεράσαμε τα 1000 διαρκείας στο μπάσκετ. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε ανταπόκριση. Δικαιολογημένα το πολύ βάρος πέφτει στην ποδοσφαιρική ομάδα, πάντα έτσι γίνεται, απλώς πρέπει να καταγράψουμε και την ανταπόκριση του κόσμου, είτε μιλάμε για οργανωμένους φίλους του ΠΑΟΚ είτε όχι, στο πρώτο έτσι κάλεσμα για εισιτήρια διαρκείας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να επαναπαυθεί κανένας όμως. Δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν τα διαρκείας, αν μπορούν να φτάσουν τις 2.000, είναι ένα νούμερο πολύ δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση... Πάμε να δούμε λίγο ένα αίτημα της ΠΑΕΑΡΙΣ που αφορά και εμάς, λόγω του αγώνα. Μη μου πεις. Η ΠΑΕΑΡΙΣ έστειλε σήμερα αίτημα στην ΚΕΔ, ζητώντας να οριστεί ξένος διαιτητής στο μάτς με ΠΑΟΚ. Δεν έχει εμπιστοσύνη την ελληνική διαιτησία η ΠΑΕΑΡΙΣ, προφανώς. Επίσης, ζητάμε από την ΚΕΔ να μας απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το πώς θα λειτουργήσει το ΒΑΡ την Κυριακή, καθώς η κυπελλούχος ομάδα έχει την ευθύνη της τηλεοπτικής παραγωγής ή την κατροφοδότηση του ΒΑΡ σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας του. Ζητάμε επίσης απαντήσεις για το αν και πόσο έχουν ελεγχθεί και διασφαλιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές της μετάδοσης, λέει η ΠΑΕ ΑΡΙΣ. Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω θα κάνει και στο δεύτερο γύρο όταν θα παίξει με το Καραϊσκάκη. Ναι. Ωραία. Αν και εφόσον συνεχίζεται η διαπραγμάτευση του κυρίου Μαρινάκη και της Alter Ego με την Nova. Ναι. Έτσι δεν είναι. Η λογική αυτό λέει. Κάτσε να δεις αυτό για το PAOK TV και το VAR, ποιος το έχει κάνει πρώτος θέμα. Ολυμπιακός νομίζω. Ολυμπιακός. Από τις εφημερίδες του πριν από 10 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, με το PAOK TV πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε. Ναι. Ότι... Αυτοί που εξαφάνισαν πλάνο. Αυτή είναι, ήδη είναι. Ναι, στο Καραϊσκάκι. Να λοιπόν και ο Άρης. Ο Άρης λοιπόν ακολουθώντας τα βήματα του Ολυμπιακού. Για μία ακόμη φορά. Σαν να είναι η ίδια ομάδα ένα πράγμα. Σαν να έχουν έχει κοινή πολλές ομοιότητες. Έχει ναι, πολλές ομοιότητες. Ένα πράγμα. Δεν δηλαδή, είναι, αλλά σαν να δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην αγχώνεστε. Θα σας πω εγώ. Για πες το πρώτο. Μια χαρά θα είναι η εικόνα και μια χαρά θα είναι η διαδικασία. Και αν βάλει ο Βέλεθ γκολ.
offside, θα φανεί ότι είναι offside. Όπως πέρσι, ας πούμε. Όπως πέρσι, ας πούμε. Που μιλάτε και από πάνω. Τέλει που λέγανε για το πέναλτι του Τζανακάκη με το χέρι, ενώ έχει δώσει εκείνη την αλητία του Γκάμα με τον Νουάρντα. Ναι, ναι. Ωραία. Που βάλατε goal offside και μιλάτε από πάνω για το VAR. Τούρκικο σύριαλ θα σας δείχνω ρε εκείνη την ώρα. Τούρκικο. Εντάξει. Πώς λέγεται εκείνο εκεί το καλό που έχουνε. Ποιο. Το τούρκικο το σύριαλ. Σουλεϊμάν. Σουλεϊμάν. Το Σουλεϊμάν θα βλέπει ο διαιτητής. Το μεγαλοπρεπή. Το μεγαλοπρεπή. Ναι. Εντάξει. Άντε κουραστική. Ποζεράδες. Ποζεράδες. Ναι. Πάλι καλά δεν έγινε αυτό το γνωστό με τα εισιτήρια πάλι. Εμείς συζητήσαμε να δούμε τι κάθε χρόνο το ίδιο. Καλά, έχει μέρες ακόμα, περίμενε. Τι είναι, την Παρασκευή το κάνουνε. Α, ναι, μπορεί. Να πούνε ότι ζητήσαμε και άλλοι μας είπαν όχι. Μπορεί να το κάνουνε και αυτό. Και το πιστεύουν μεταξύ τους αυτοί. Και λένε ότι εμείς ζητήσαμε. Ωραίο πράγμα. Αυτό το κουραστικό κάθε χρόνο. Κοίταξε, ας κρατήσουμε γιατί τα άλλα είναι ταξινιαστία. Που ζητάνε ξένο διαιτητή. Αυτό, ναι, ας κρατήσουμε αυτό. Οκ. Καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία από την πλευρά του Άρη. Καμία εμπιστοσύνη στο ΒΑΡ. Σαν δικαιολογίες θα ψάχνουμε, άμα γίνει καμιά κέντα. Δικαιολογίες και εσύ, εντάξει. Εσύ, άμα ήξερες ότι πέρσι, αν υπήρχε ΒΑΡ, δεν είχες πάρει το βαθμό στην Τούμπα, δεν θα έχεις στο μυαλό σου ότι γιατί δεν υπάρχει ΒΑΡ. Αφού πέρσι ναι. Πήρα ένα βαθμό και πανηγύρισα μετά. Να το κάνουμε χωρίς ΒΑΡ, δηλαδή, αυτό προτείνει. Με ξένο διαιτητή και χωρίς ΒΑΡ. Δεν είναι, μα δεν. Αμέσως στη θέση του δεν το σκεφτόσουν. Λες, πήρα το βαθμό, πανηγύρισα. Έμεινε ότι πήρα. Σέρφις από τη γιατί όχι. Ετήσια, πώς το λένε, δεν θα έχουν κάθε χρόνο γιορτή. Reunion. Πηγαίνουμε στο γιορτή. Να φωνάζουμε το σιόπι πίσω, να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα. Να πανηγυρίζουμε μετά με τον κόσμο στο Χαριλάου. Κάνουμε και φιέστα. Μετά κόφεται το ρεύμα γιατί. Καταναλώσαμε πολύ. Γιατί καταναλώσαμε αρκετό. Έφυγα λίγο. Άλλαξα τέτοιο ταξί. Έφυγα από δεή, του έφαγα. Μετά ψαχνόμαστε λίγο με τις πράξεις με αυτά. Χάσαμε τις πράξεις. Αυτό τι έγινε, βρέθηκαν οι ένοχοι. Ναι. Βρέθηκαν, φίλε. Ναι. Ναι, ναι. Και. Θα τα πιστέψουν. Δεν φάγαν τίποτα τα παιδιά που τα πήρανε. Όχι, έδειξαν με τα μέλια. Τα μετανιώσαμε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τα αιτήματα καλό είναι να υπάρχουν και να γίνονται. Τέλος πάντων, είναι η πρώτη διαρροή των κουραστικών για το παιχνίδι. Ναι, το παιχνίδι. Ναι, όντως πήγαιναν όλα τόσο ήρεμα. Έπρεπε να κάνουν λίγο αυτή την παρουσία τους. Κάτι να γίνει. Μια κουβέντα. Εντάξει. Θα δούμε και λοιπόν αν το αίτημα για ξένο διαιτητή γίνει αποδεκτό ή όχι από την ΚΕΔ. Εγώ αυτό που κρατάω ναι, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης της ΠΑΕ Άρης στον Έλληνα διαιτητή. Ο οποίος τους έπαιξε πάρα πολύ πέρσι. Πάρα πολύ καλά, πολύ καλά πέρσι. Πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Αυτό είναι το ευχαριστώ για αυτά τα παιδιά που δουλεύουν με τόσο ακραίες συνθήκες κάθε εβδομάδα. Με κίνδυνο της ζωής τους. Με κίνδυνο της ζωής τους. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Αυτό είναι το ευχαριστώ από την παράδειση. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και αχάριστο. Τον φτωχό Έλληνα διαιτητή. Εντάξει. Για 1.000 κονάμιση κάθεται τώρα και παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα για να μεγαλώσει το παιδί του. Βλέπουν αυτό το αυτοκίνητο και παθαίνουν 10 κεφαλικά. Αυτοκίνητο. Ναι, βλέπουν καμιά αντιπροσωπεία τη Volkswagen και είδανε κάγκελα. Για αυτά τα παιδιά υπάρχει αμφισβήτηση από πάνω. Αλλά αυτοί είστε. Αχάριστοι. Αχάριστοι. Έτσι είναι. Πέρα από όλα τα άλλα και αχαριστία. Εντάξει. Ας τα βλέπουν αυτά οι Έλληνες. Υπάρχει και στοχοποίηση του Έλληνα διαιτητή μέσα από την ανακοίνωση αυτή. Ξεκάθαρη στοχοποίηση. Δηλαδή τον δίνεις κανονικά στον τάκο. Εγώ ήδη βλέπω τον απέναντι, Έλληνα διαιτητή, τον άγνωστο αυτόν στρατιώτη του ποδοσφαίρου μας, τον βλέπω ήδη με έναν στόχο στο κεφάλι έτσι. Αυτό διάβασα από τη διαρροή, αυτό φωτάκι, κατάλαβα. Το κόκκινο αυτό, εδώ. Το, ναι. Αυτό κατάλαβα στο γύρο. Αυτό κατάλαβα. Έτσι είναι, Σταύρο, αλλά. Ναι. Αυτό που θα σφυρίξει λοιπόν την Κυριακή. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να βρούμε ξένο ενημερωτικά και νομίζω ότι και ο Μέλο Περέιρα είχε ενημερώσει. Βέβαια από την άλλη, με την παιχνίδι με την ΑΕΚ να ακολουθεί. Αν ήμουν η Παϊάρης, δεν θα έβγαζα και δυσφορία για τον Έλληνα διαιτητή. Αλλά τώρα, με αυτήν τη διαρροή που προσβάλλει την αγνή προσπάθεια αυτών των ανθρώπων σε αυτόν τον κυκαιώνα πίεσης και ραδιουργίας εναντίον τους. Εντάξει. Πες τα. Τίμοι οι γίγαντες κανονικά. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Σε βλέπω συγκλονισμένο, Σταύρο, από αυτό που έγινε σήμερα. Σε βλέπω συγκλονισμένο, πραγματικά. Σε έχει αγγίξει αυτή η διαρροή του Άρη. Αγάπη, άνθρωποι είμαστε. Ναι, δεν είμαστε ρομπότ. Ανθρώποι, ναι. Αυτό. Έχουμε ευαισθησίες, έχουμε συναισθήματα.
δεν γίνεται μια επαθής κοινωνική ομάδα να έχει αυτά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε για έναν παράγοντα διαιτησίας να δούμε αντιδράσεις για αυτή τη διαρροή του Άρεως. Εγώ πραγματικά είμαι σοκαρισμένος, φεύγω. Θα ρέμε, παιδιά. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτές τις συνθήκες. Κρατήσου, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Μην φύγεις έτσι. Να ηρεμήσεις πρώτα και μετά. Είναι ντροπή. Τι σήκωσε τα γυαλιά σου λίγο. Σήκωσε τα γυαλιά σου. Κάτσε από τον κεφάλι. Τι είναι αυτή. Το site μου. Τι γράφει το site μου. Τι λέει. Δεν μπορώ πραγματικά. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα, παιδιά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεν έχετε ξαναδεί έτσι το σταυροκόλλικα, αλήθεια. Είναι σκασμένο και κάνει βόλτες για να ηρεμήσει. Σταύρο, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Μέχρι την Κυριακή πρέπει να πάει ο άλλο για το μεροκάμα το Σταύρο. Είτε είναι στο βάρι, είτε είναι στο χορτάρι. Και του προσθέτει τέτοια πίεση και τον αμφισβητεί. Όχι. Ο άνθρωπο τώρα, ρε φίλε, θα φιλήσει τη γυναίκα του, θα φύγει από το σπίτι και δεν θα ξέρει αν θα γυρίσει. Ας μην πιάσουμε τη διαιτησία, γιατί μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι το Σάββατο. Για ποιο λόγο? Με τον Τζοβάρα. Γιατί? Τι γιατί, εσένα σου άρεσε? Μια χαρά ήταν. Στη φάση που δεν δίνει φάουλ στον... Ο Έλληνας διαιτητής είναι μια χαρά, φίλε. Εντάξει, κάνουν και λάθη, φίλοι, οι άνθρωποι. Ναι, μεν είναι τόπο επίπεδο, αλλά του ξεφεύγει και ένα λάθος. Γιατί? Στη φάση που κάνει, περνάει σαν σταματημένους ο Ζαμπά πέντε παίκτες, στη μοναδική του ενέργεια καλή εδώ και δύο μήνες. Ναι. Δίνει τον κάνει... Ακπομ, ναι, και πάει να μπει στην περιοχή. Το ότι το Ακπομ πάει και δίνει εκεί που έχει άλλους τρεις και από δίπλα του, από τη δεξιά του, είναι άλλοι δύο ελεύθεροι δικοί μας, δεν το λες. Δεν το λες. Ο Τσούμπα είναι Τσούμπα. Ναι, μάλιστα. Σταύρο, ο φίλος λέει ότι θα πρέπει να κάνεις εσύ την περιγραφή στο παιχνίδι με τον Άρη. Το περιμένει, λέει. Δεν με αφήνουνε. Δεν σε αφήνουνε. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον καλεσμένο αν γίνεται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ανεχτεί κάτι τέτοιο. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει το ΠΑΟΚ TV, όλο το project από την αρχή. Παναγιώτης Αρωνιάδης. Είναι ο Παναγιώτης Αρωνιάδης και Παναγιώτη μου. Μην αρχίσουμε τους πληθυντικούς και αυτά, γιατί είναι λίγο αστείο να το κάνουμε. πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν μου πηγαίνει. Ρωτάει ο κόσμος γιατί δεν κάνει ο Κόλκας, λέει, το ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, θέλει αυτό το παιχνίδι Σταύρο Κόλκα. Πες την αλήθεια στον αέρα. Εγώ δεν θα σε παρεξηγήσω ό,τι και να πεις και το ξέρεις, εντάξει, δεν είναι θέμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε όλους, για αυτό που είπες. Δεν θα απαντήσω, πάμε στο... Ξεκάθαρος. Θα ήθελες να τον κάνει ο Κόλκας, όχι, Ας πούμε ότι... Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, φίλε. Ψύχνεμα, έχουμε ερώτηση που δεν έχει το όνομα Κόλκας. Είναι... Ωραία. Όχι, έχουμε. Ωραία. Έχουμε. Μετά από μια περίοδο που ουσιαστικά αμφιταραντευόσασταν όλοι αν θα είναι μια μόνιμη κατάσταση του ΠΑΟΚ TV, και είναι λογικό, γιατί προέκυψαν πράγματα τα οποία ήταν εκτός προγράμματος, πλέον η ανακοίνωση του ετήσιου πακέτου δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του ΠΑΟΚ TV. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Ναι. Άρα από εδώ και πέρα, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το δουλεύεις πάρα πολύ και από παλιά στο μυαλό σου και τώρα στην πράξη, τι πιστεύεις για αυτό το εγχείρημα? Και οικονομικά... Πιστεύω αυτό που πίστευα τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε και σχεδιάστηκε αυτό το όλο project, ότι είναι μία λύση η οποία μπορεί να δείξει το μέλλον γενικότερα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, και δεν είναι δική μου άποψη μόνο αυτό. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, είμαστε με έναν από τους τεχνικούς του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ TV, τον Νίκο Τσοκελαρίου, το Άμστερνταμ, στο μεγαλύτερο τεχνολογικό συνέδριο στην Ευρώπη, το IBC, όπου υπάρχει ένα ολόκληρο κτίριο που έχει μέσα, δεν ξέρω και εγώ, πόσες εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με αυτό και προσφέρουν λύσεις στο κομμάτι της τηλεόρασης ως cloud. Ναι. Λέω ως OTT, ως τύπου Netflix, για να το πούμε ακόμα πιο απλά. Συζητώντας λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, επιβεβαιώνεις ότι αυτό που βλέπεις και αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον στη τηλεόραση, και εκείνοι όταν ακούν ότι μια ομάδα από την Ελλάδα δείχνει, έχει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα και το διαχειρίζεται μόνη της και προσφέρει live περιεχόμενο
τον κόσμο της ή γενικότερα στους φίλους του ποδοσφαίρου, είναι κάτι το οποίο τους προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν το έχει τολμήσει κανείς μέχρι στιγμής, για πολύ συγκεκριμένους λόγους βέβαια, που έχουν να κάνουν φυσικά με τα έσοδα που έχουν οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό από τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να φέρει μια αλλαγή στο τηλεοπτικό χάρτη, και όπως έχω πει πολλές φορές, χαιρόμαστε που είμαστε εμείς αυτοί που είχαμε το θάρρος, το θράσος, τη δυνατότητα να το κυνηγήσουμε. Τώρα, επειδή είναι φρέσκο κιόλας, υπάρχει μια διαρροή του Άρη που ζητάει απαντήσεις στο κομμάτι του VAR και το κατά πόσο η παραγωγή που την έχει αναλάβει ο ΠΑΟΚ μπορεί να εξασφαλίσει μια εύρυθμη λειτουργία του VAR στο παιχνίδι. Ένα σχόλιο δικό σου πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι καν άξιο λόγο το να συζητάμε αν μια παραγωγή δική μας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως και σωστά το VAR. Είναι μια τηλεοπτική παραγωγή η οποία έχει να κάνει με 9 κάμερες, οι οποίες είναι μέσω του συστήματος που ορίζεται κεντρικά διαθέσιμες όλες στους διαιτητές VAR. Φτάνουν εκεί πέρα που βλέπουν όλες τις φάσεις και από εκεί και πέρα η δική μας επιλογή σταματά. Και οι άνθρωποι που χειρίζονται το VAR είναι αυτοί που επιλέγουν αν και τι θα δει ο εκάστοτε διαιτητής. Δεν έχει υπάρξει καμία δυσκολία τεχνική ή κανένα πρόβλημα στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν θα υπάρξει ούτε και τώρα, δεν θα υπάρξει και στο μέλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι η παραγωγή που κάνουμε είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν έχει κάνει με Super League. Γιατί δεν νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια στη Λίγκα, ανεξαιρώντας τα ντέρμπι, γίνονται μόνιμα με 9 plus κάμερες. Ναι. Αλλά θεωρείς, εκτιμάς μάλλον ότι η διαρροή αυτή έχει να κάνει με τις εντυπώσεις, γιατί δεν γίνεται να μην γνωρίζει ο Άρης ποια είναι η διαδικασία? Νομίζω ότι ναι, είναι ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό ότι επειδή είναι μια παραγωγή που αφορά μια ομάδα, θέλουν να διασφαλίσουν ή να δημιουργήσουν την όποια εντύπωση για το αν και πόσον γίνει οποιαδήποτε φάση, πώς καλύπτεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Άρης ότι θα χρησιμοποιηθεί το VAR. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, είναι ξεκάθαρο. Τι στόχοι υπάρχουν για αυτό το project, Παναγιώτη? Γιατί και η συγκεκριμένη παραγωγή, αν θέλουμε να μιλήσουμε και ακόμα πιο συγκεκριμένα, που συνεργάζεται μαζί μας και θα κάνει και το παιχνίδι της Κυριακής, είναι μια παραγωγή η οποία κάνει παιχνίδια Champions League. Νομίζω ότι εκεί τελειώνει όποια κουβέντα. Ποιοι είναι οι στόχοι του project? Και όταν εγώ παραδείγματος χάρη έχω την εξής ένσταση, επειδή όλοι έχουν γίνει λογιστές στο ελευθεροχρονικό διάστημα, θυμηθήκαμε κάπως τα παλιά χρόνια που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι πάντα σε ένα project αυτά που βγάζεις σε ένα πολύ σημαντικό μέρος τα επενδύεις. Ξανά πάνω σε αυτό. Για να εξελιχθεί και να φτάσει σε ένα επίπεδο. Έτσι το βλέπει και η ΠΑΕ, ή ουσιαστικά έχει έναν στόχο να μετρήσει μια δυναμική για να δει αν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα και να τα ξεπεράσει στα επίπεδα των χρημάτων που θα έπαιρνε από μια συμφωνία με ιδιωτική τηλεόραση, με συνδρομητική? Νομίζω είναι ένας συνδυασμός και των δύο σκεπτικών. Σίγουρα για να έχεις έσοδα πρέπει να αναπτυχθείς, για να αναπτυχθείς πρέπει να έχεις έσοδα, οπότε πρέπει λίγο αυτό το πράγμα να το δουλέψεις, πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό για να το κάνεις συνεχώς καλύτερο. Εννοείται ότι το ζητούμενο είναι το να λάβει η ΠΑΕ το μεγαλύτερο δυνατό έσοδο από το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα τηλεοπτικά είναι ένα από τα βασικά έσοδα μιας οποιαδήποτε ομάδας, ειδικά στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Οπότε θέλουμε και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να λειτουργήσουμε βάσει του πλάνου που έχουμε, να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε, να πάμε βάσει σχεδίου, να αναπτυχθούμε έτσι ώστε σε ένα χρονικό διάστημα α, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να γίνει καμία κοσμογονία από σήμερα στο αύριο, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου πλέον τα έσοδά μας θα είναι σε ένα σημείο το οποίο κανείς αυτή τη στιγμή λογιστής εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν μπορεί να καταλάβει ή να φανταστεί. Πόσο σημαντικό είναι για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να εκμεταλλεύεται η ίδια την εικόνα της? Γιατί ένας από τους προβληματισμούς εμένα που είχα όταν τέλος πάντων ήταν να πάει κάπου ο ΠΑΟΚ, ήταν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που είχα μέσα μου ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η αγορά, θα εκμεταλλευτούν σωστά την εικόνα του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχεις έναν ακόμα τρόπο έκφρασης και εκδήλωσης της φιλοσοφίας σου.
όταν ξέρεις το τι θέλεις να κάνεις και πώς θέλεις να το εκφράσεις και πώς θέλεις να το παρουσιάσεις, νομίζω είναι καλύτερο και κανένας δεν ξέρει καλύτερα από την ίδια την ομάδα το πώς θέλει εκείνη να περάσει τη φιλοσοφία της. Mm-hmm. Είναι αυτό το ότι καταργείς ουσιαστικά αυτό που λέμε τον μεσάζοντα και εκφράζεσαι μόνος σου απευθείας προς τον κόσμο. Και ο κόσμος ξέρει ότι αυτό που βλέπει είναι της ομάδας και αυτό που πληρώνει είναι η ίδια η ομάδα. Δεν πληρώνει κάποιον τρίτο για να βλέπει την ομάδα του, πληρώνει την ομάδα του για να την βλέπει. Μάλιστα. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε πλήρες πρόγραμμα στο ΠΑΟΚ TV? Δηλαδή θυμάμαι εγώ το 2001 που είχαμε κάνει το ΠΑΟΚ TV τότε, το ΠΑΟΚ Channel, με ένα εξάωρο πρόγραμμα που έπαιζε λούπα 4 φορές για το εμπεδώσεις. Δεν ήταν κακό. Εντάξει. Ναι. Υπήρχε πάντως ένα εξάωρο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε τη λογική του live περιεχομένου που αφορά τους αγώνες. Βέβαια, μελλοντικά εμπλουτίζονται στους αγώνες, πιθανότατα είναι κάποια άλλα βλήματα μέσα στα καθημερινές. Είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε και πριν τα παρουσιάσουμε επισήμως θέλουμε να λύσουμε όλα τα τεχνικά ζητήματα έτσι ώστε να είναι άρτιο το αποτέλεσμα και να ικανοποιεί και το χρήστη. Και σε βίντεο τα οποία θα είναι on demand, δηλαδή θα ανεβαίνουν, όπως για παράδειγμα ανέβηκε χθες στο κανάλι μας στο YouTube για όλους η μίνι ταινία για το Διερήνια, θα ανεβαίνει στο ΠΑΟΚ TV και θα είναι διαθέσιμο μόνο για αυτούς που έχουν τη συνδρομή. Και βασικά λοιπόν αυτό θα αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο, έτσι ώστε να φτάσουμε να υπάρχει μια καθημερινή ροή όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα κάποια βίντεο για το χρήστη να πει και να δει ό,τι ώρα θέλει, μην έχοντας το άγχος ότι ήταν για τις 6 το έχασα, ότι θα το δω όταν θα ξαναπαίξει η λούπα. Mm-hmm. Αν φτάσω στις 3 η ώρα το βάζω στο σπίτι και να θέλω να δω το Διερήνια, το κλικάρω και το βλέπω. Στο μυαλό σου. Ναι. Αν δεν έχει καεί με αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, μιας και είσαι λίγο σε υπερένταση. Κοντά είμαι. Ναι, εντάξει, δεν αναπληρώνονται και τα κύτταρα, όχι τίποτα άλλο. Πότε πιστεύεις χρονικά ότι θα φτάσετε σε ένα σημείο που θα είστε απολύτως ικανοποιημένοι από το προϊόν? Ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο, γιατί αν είσαι απόλυτα ικανοποιημένος για κάτι, πάει να πει ότι φυσικά και δεν βλέπεις το ένα βήμα παρακάτω. Πάντα θέλουμε να είμαστε ένα κλικ πιο μπροστά και όταν συζητάμε για κάτι να σχεδιάζουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο είμαστε, όπως είπα και πριν, στο Άμστερνταμ, γιατί τώρα σήμερα έκανε πρεμιέρα το ΠΑΟΚ TV ως για όλη τη σεζόν που αγοράζεται ο κόσμος στις συνδρομές και εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τη μεταξέλιξή του και τη βελτίωσή του. Ωραία, νομίζω αυτό δεν σταματάει ποτέ. Παναγιώτη, μπορεί να κερδιθεί η μάχη με την πειρατεία? Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι δύσκολο το θέμα, βέβαια. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ δύσκολο. Δεν την έχει κερδίσει αυτή τη μάχη μέχρι στιγμής κανένας. Στο βαθμό που να τον ικανοποιεί, είτε μιλάμε για το HBO, είτε για το NBA που επίσης πουλάει τα δικαιώματά του μέσω ίντερνετ, είτε το Netflix, το οποιοδήποτε. Οτιδήποτε ανεβαίνει και έχει να κάνει με ίντερνετ και με stream, μπορούν να στο κλέψουν. Σίγουρα μπορείς να το περιορίσεις και σίγουρα κάνουμε καθημερινά, δίνουμε τη μάχη μας για να το περιορίσουμε και να καταπολεμήσουμε όσο μπορούμε την πειρατεία για όλα τα stream που έχουν να κάνουν με Facebook, YouTube. Υπάρχει η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε που θα ρίχνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 5 λεπτού. Από εκεί και πέρα για τους πειρατές που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν, οι λύσεις δεν είναι τόσο στο χέρι μας και δεν είναι τόσο στο χέρι κανενός, γιατί είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να φτάσει, ναι, μέχρι στιγμής πάντα στην άκρη του και να δει ποιος το κίνει. Τελευταίες 2 μέρες μου έχουν μεταφέρει ότι ακόμα και από τα Αιτζιανά στον αέρα της πόλης δίνονται οδηγίες για το πώς θα παρακολουθήσει κάποιος ΠΑΟΚ TV σπασμένο. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει η ΠΑΕ, το προφανές να υποθέσω. Ωραία, και αν... Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να βρούμε αυτά τα σπασμένα και να τα ρίξουμε. Ναι, αυτόν που προβάλλει το σπασμένο μπορούμε να το ρίξουμε, εννοώντας νομικά. Νομικά, ναι, αν βρεις ποιος είναι και έχεις την αίσθηση. Σε εκπομπές κανονικά ακούγονται. Πολλά πράγματα. Αυτός που προκαλούν εννοείς τους άλλους να το δουν αποσπασμένο. Και, ναι, και δίνουν και κατευθύνσεις.
Εννοείται. Και είναι κάτι το οποίο ήδη. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι κάνετε στο Άμστερνταμ, πόσο θα κάτσετε. Θα γυρίσετε να υποθέσω παιχνίδι έχει. Γυρίζουμε τώρα, 4 ώρα πετάμε. Ωραία. Καλή επιστροφή. Και θα τα πούμε και από κοντά, σύντομα. Okay, καλή συνέχεια. Γεια σας. Σταύρο απέφυγε να απαντήσει για τη μετάδοση. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ την ξέρω την άποψή του για τη μετάδοση. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σε θέλουν. Ο κόσμος σε ζητάει, αλλά σε πολεμάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα όμως. Γιατί ξεφύγαμε. Με τον Άνω δουλεύεις χρόνια. Δηλαδή με τον Παναγιώτη εμείς δουλεύουμε. Ένα προφανό, ναι. Μαζί από την Εξέδρα. Μα καλά, από τον. Ναι. 10 χρόνια πριν. Πολύ και παραπάνω. Έχει την άνεση να σου πει. Μα να κάνει πα φυλακή. Τα συγχάματα αυτά. Ναι. Εγώ Σταύρο το έχω προτείνει και σε υψηλό βαθμό στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, χθες είχα την κουβέντα, ότι θα μπορεί να υπάρχει μια επιλογή, δηλαδή πόσο κάνει το μας με τον Άρη, 7.99, ναι. Ωραία. Με 50 λεπτά μόνο παραπάνω θα μπορείς να έχεις την οθόνη σου ένα παραθυράκι πάνω και να έχεις τον Σταύρο Κόλκα, άλλο θέλεις ένα. Ναι. Πώς ζει το παιχνίδι. Εγώ το 50 λεπτό θα το έδινα. Κουβαρδά μου εσύ. Κάτσε, πόσο θέλεις. Πόσο θέλεις. Δίνει όλο 8 ευρώ να το πάω κάρι. Να δώσει και άλλο 8 για σένα. Όπως κατάλαβες, Σταύρος σε κοστολογεί 50 λεπτά. Ωραία. Και με αυτό θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και παρέα με την BEASY, η οποία σας δίνει τη λύση γιατί πλέον έχουμε μπει στην εποχή του Web TV. Και αν θέλετε να τα παρακολουθείτε όλα με ηρεμία, αλλά και χωρίς προβλήματα, χωρίς κολλήματα, χωρίς θέματα στην εικόνα και στον ήχο, επιλέγετε BEASY. Έχετε Web TV χωρίς κολλήματα και δίνετε την προτεραιότητα στις συσκευές που θέλετε. Ρυθμίζει το router ουσιαστικά αν είσαι καφετέρια. Ναι. Που προσπαθείς να δώσεις εικόνα σωστά. Να παρακολουθήσεις, ξέρω εγώ, PAOK TV. Ναι. Ωραία. Και θέλεις το σήμα σου να διοχετευτεί σωστά. Έρχεται λοιπόν η BEASY και σου λέει, σου δημιουργεί τις συνθήκες για να δουλέψεις σωστά το router σου. Ουσιαστικά σε συγχρονίζει. Εντάξει. Και μετά πηγαίνεις στον άλλο και του λες, όπα φίλε, κολλάει η οθόνη σου, δεν έχεις καλό ήχο, έχεις καθυστερήσεις, BEASY router. BEASY router, 2, 3, 12, 31, 31, 31, 34, 34. 2, 3, 12, 31, 34, 34. Αυτός που έχει γράψει το τηλέφωνο σου, που το έχει γράψει. Εντάξει. Και το BEASY router έρχεται στο χώρο σου. Άντε, μπράβο. Μαζί μας και τα Data Labs. Κέντρο διαβίου μάθηση για όσου θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια bartender ή ακόμα και σεμινάρια στο service. Και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Πηγαίνετε στα Data Labs και παίρνετε όλα τα εφόδια που χρειάζεστε ανάλογα και με την καριέρα που θέλετε να ακολουθήσετε. Γιατί υπάρχουν και σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική. 2-3-10-22-29-62 ή datalabs.edu.gr ή περάστε μια βόλτα που πάντα είναι καλύτερα η προσωπική επαφή αγάπη. Περάστε μια βόλτα τα γραφεία της Data Lab στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 14α. Και μένει και ένα 20 λεπτό για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα για τον αγώνα με τον Άρη. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Όχι το μήνυμα, ονοματεπώνυμο. Σωστά. Ο Πολυχρόνης γράφει, Σταύρο, καλώς ήρθες στο κλαμπ, να σε γερός, να κάνεις κι άλλα, να σου ζήσει. Έτσι. Μέσα στα πολλά μηνύματα. Έχετε ακόμα αυτό που λέει αγάπη. Ένα τετάρτο γεμάτο σίγουρα. Και παρέα με τα ΝΑΚ θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Στη Μισκή Μεσοτέλους είναι το νέο κατάστημα και Πλατεία και Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Πάντα φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια σίγουρα για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 4 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα. Για το παιχνίδι της Κυριακής, ΠΑΟΚάρης στο γήπεδο της Τούμπας στις 18.30 το απόγευμα. Σχολιάσαμε νωρίτερα το αίτημα του Άρη για ξένο διαιτητή στην Τούμπα και τα ερωτήματα που έχει και τις απορίες και τους προβληματισμούς για το κατά πόσο το ΠΑΟΚ TV θα κάνει σωστά τη δουλειά του σε ό,τι αφορά το ΒΑΡ. Ξαναλέω τώρα πέρα την πλάκα, είναι ακριβώς τα ίδια λόγια, οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησε η πλευρά του Ολυμπιακού πριν από 10 μέρες για να κάνει θόρυβο και τίποτα παραπάνω. Οκ. Θα έχει το ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα. Αν θα ζητήσει για παράδειγμα ξένο διαιτητή ή Παϊάρης όταν έρθει η ώρα να παίξει με τον Ολυμπιακό. Σου λέω, μέχρι την Παρασκευή θα γίνει και αυτό το εισιτήριο. Σίγουρα. Θα πούνε ότι ζήτησαν αυτοί και ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Ναι.
Δεν του νοιάζει να έλεγε ψέματα. Κανένα δεν νοιάζει να έλεγε ψέματα. Απλά να συζητηθεί. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ότι να έγινε και αυτό. Είναι αυτό δηλαδή που λέμε σε δουλειά να βρισκόμαστε. Ναι, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος γιατί δεν έγινε. Εμείς δώσαμε εκεί. Ποια θύρα είναι εκείνη που είναι στο Θεό και δεν βλέπεις τίποτα να πας εκεί. Ούτε θυμάμαι. Μια γωνιακή, κάτι, μια περίεργη. Εμείς δώσαμε αυτό και ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε εμάς και να γίνει αυτή η κουβέντα πάλι. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Αλλά κάθε χρόνο γινόταν δύο εβδομάδες πριν. Οπότε αφού το γλιτώσαμε τώρα, μπορεί να μην γίνει καθόλου αυτή τη φορά. Ναι. Τώρα γιατί κάνουμε focus στο VAR και στους διαιτητές και στο ΠΑΟΚ TV. Που δεν μας αρέσει. Αλλά εντάξει, τέτοια συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, κάθε ομάδα προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά της. Έτσι. Αυτό κάνει και ο Άρης. Και ακολουθεί έναν δρόμο. Όλοι κρίνονται. Μα ακολουθεί έναν δρόμο. Από τις επιλογές, τις ανακοινώσεις, τις συμπεριφορές. Τοποθετήσεις. Συνδέσεις που υπάρχουν γενικότερα. Και πολλά άλλα. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά στο αγωνιστικό. Να πάρει από την νίκη εκεί και από εκεί και πέρα. Μας λένε και ότι θέλουν από Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία αξία για κανένα. Σκληρή σε βρίσκω. Ας λένε ότι θέλουν. Όχι, πλέον είναι λίγο κουραστικό αυτό το να ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Λίγο καλά θα ήταν. Γιατί ξέρεις τι βλέπεις τι γίνεται γενικά και τι έχει γίνει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Εάν καταλαβαίνεις ότι το POC TV έχει το οποιοδήποτε θέμα και θα δημιουργήσει το οποιοδήποτε. Έλα, εντάξει, αστειότητες. Είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης πραγματικά. Το κάνουν καθαρά για εντυπώσεις και ίσως και για να σου πούνε μετά ότι εγώ το έλεγα αυτό και καλά. Εκείνο. Εντάξει. Και να δικαιολογήσουν οτιδήποτε θέλουν. Δεν υπάρχει άλλη ουσία. Λέγαμε νωρίτερα για το μπάσκετ, θα το ξαναπώ. Έχουν ξεπεράσει πλέον τα 1000 τα εισιτήρια διαρκές που έχει διαθέσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι αισιόδοξο το ξεκίνημα. Μακάρι να φτάσει ο αριθμός στα 1500 διαρκεία, στα 2000. Και γενικότερα όταν ξεκινήσουν οι αγώνες, το παλατάκι να έχει μια σταθερή βάση 2-2.500 φίλων του ΠΑΟΚ. Μπορεί να το θεωρούν άλλοι ανέφικτο. Για μένα είναι εφικτό. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Ναι, με γέμισε το ρόστερ, αλλά από τη μία τα οικονομικά παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα του ΠΑΟΚ, της ΚΑΕ, και από την άλλη μακάρι να μας διαψεύσει η ομάδα και όντως να παίρνει τη μία νίκη μετά την άλλη. Αλλά σε πρώτη φάση, αν διαβάσει κανείς τα ρόστερ, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που είναι οι καλύτερες του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στα χαρτιά, ξαναλέω. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, μακάρι η ομάδα να παίρνει νίκες και στο παλατάκι και εκτός, να μην αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα και όντως όλες οι επιλογές που έχουν γίνει να αποδειχτούν σωστές, να υπάρξει χημεία μεταξύ των λιγοστών παιχτών που έχουν μείνει από την περασμένη σεζόν με τους καινούριους, να κάνει καλή δουλειά και ο Κώστας Φλεβαράκης και να κάνει η ομάδα έτσι ένα νέο ξεκίνημα, ένα θετικό ξεκίνημα με φόντο κάποια στιγμή να αλλάξει επίπεδο. Τουλάχιστον νομίζω είναι και στοίχημα των ανθρώπων που θα έχουν φέτος τις τύχες της ομάδας να μην βαδίσουν στα χνάρια των προηγούμενων σεζόν, δηλαδή να αυξάνονται και τα χρέη των προηγούμενων χρήσεων. Καλό θα είναι φέτος ο ΠΑΟΚ να μην δημιουργήσει ούτε μισό ευρώ νέο χρέος, να μπορέσει να είναι τυπικό στις υποχρεώσεις του προς τους παίκτες, να μην έχουμε αποχωρήσεις μεσούς της χρονιάς. Και αν σβηστεί και ένα χρέος 5 ευρώ, που λέει ο λόγος, από περσινές χρήσεις και από προπέρσινες, θα είναι θετικό. Το επόμενο μάτς είναι αύριο, νομίζω, στα Μαυροσκούφια. Πρέπει να έχει νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Και ακολουθούν και άλλα φιλικά τεστ για την ομάδα του Φλεβαράκη. 28 του μήνα, νομίζω, είναι το παιχνίδι με τον Άρη, το πρώτο επίσημο της σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε, γιατί και στον Άρη τα προβλήματα είναι αρκετά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα μπάντορα, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχα μείνει στα 6, δεν ξέρω αν έχει πέσει, αν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν ακόμα ζητήματα, εντάξει, δεν απασχολεί τον Πάοκ. Ο Γιάνκοβιτς έβλεπα και εκεί. Δεν ξέρω τελικά αν θα μπορέσει να πάει ο Γιάνκοβιτς, βέβαια. Που έλεγε και ο Νίκος στο προηγούμενο διάστημα ότι ο Γιάνκοβιτς ψάχνεται για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους. Αλλά νομίζω ότι αν ο Άρης δεν λύσει αυτό το θέμα με τα μπαν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή τώρα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και αν θα είναι όντως στο ρόστερ του για το μάτς από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουν και αυτοί θέματα. Πλησιάζει και το παιχνίδι σιγά σιγά. Τέλος του μήνα. Ναι. Οπότε προφανώς και ο ΠΑΟΚ κοιτάει λίγο και προς τα εκεί, να δει πώς θα βρει τον Άρη. Μιας και λέγαμε για μπάσκετ, έχει το ενδιαφέρον του η αλλαγή ονόματος στον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακός Β. Ναι, και έβαλαν και κάτι για ακαδημία. Αναπτυξιακός. Κάτι έβαλαν, ναι. Χθες. Δηλαδή μπορεί να ακουστεί και το σύνθημα, αγάπη, να ποιος είναι ο αναπτυξιακός. Ναι. Μπορεί. Στα φετινά γήπεδα της Α2. Χθες παρουσιάστηκαν. Συγχαρητήρια. Τα νέα σήματα, ναι. Καλή επιτυχία. Για την ομάδα του Μπλακ. Σε αυτούς τους αγωνιστές της διαφθοράς και τους πολέμιους της αδικίας. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δηλαδή αφού το ζήσαμε και αυτό. Αντίσταση, Στέργιο. Ναι, ναι, αντίσταση. Αντίσταση. Ολυμπιακός Basketball Organization, ναι, είναι Development Team και Basketball και The Academy. Together we fight. Together we fight. Στην Α2, μπάσκετ σωθούμε γιατί ξεκινάει ο Ολυμπιακός και στο μείον 6. Δηλαδή το θέμα θα είναι λίγο άκοψο μετά από 2-3 αγώνες να χρειαστεί να παίξει ο Σπανούλης και οι υπόλοιποι. Δηλαδή να κάνει μεταγραφή ο αναπτυξιακός από τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Ναι, ο Μπλατ δεν είπε ότι στόχος μας είναι σε ξεκίνημα η παραμονή. Όχι, το δήλωσε ο Μπλατ ξεκάθαρα. Δεν είναι στόχος η άνοδος, είναι η παραμονή. Ναι. Δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Για την ομάδα του αναπτυξιακού Ολυμπιακού. Θα έχει μια πλάκα, μια διασταύρωση στο κύπελο. Παναθηναϊκός με αναπτυξιακό. Όχι πάλι, ρε, φτάνει αυτό το πράγμα πραγματικά. Όχι, Όχι, να το γλιτώσουμε ελπίζω φέτος. Μάλιστα. Αλλά ως διαμαχίας δεν το γλιτώνουμε ποτέ, ρε, εσύ. Όλα τα χρόνια ποτέ. Όχι, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός με αναπτυξιακό. Με αναπτυξιακό. Ναι, αναπτυξιακό σημείωμα. Θα εμφανιστεί κάτι που δεν ξέρει και θα πει ποιοι είναι αυτοί. Καινούργιο, τι. Είναι Ολυμπιακός Β. Θα το εξηγήσει μετά ότι να και αυτοί αντιστάθηκαν και επέλεξαν τον δρόμο της Α2. Θα τελειώσει το παιχνίδι 120-45, γιατί θα το δει λίγο ζεστά ο Παναθηναϊκός, όσο να πεις. Το βλέπω να γεμίζει και το ΆΚΑ. Θα έχει καλό χαβαλέ. Θα έχει ετοιμάσει και ο Γιανακόπουλος πάλι και ένα σοου δικό του, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, παρέτηση ήταν αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούν να διατεθούν όσα περισσότερα εισιτήρια διαρκείας. Ξαναλέω μπράβο και στους οργανωμένους, αλλά και στους φίλους του ΠΑΟΚ που δεν είναι οργανωμένοι, που έχουν προμηθευτεί ένα ή περισσότερα εισιτήρια διαρκείας. Και σε ανθρώπους που πήραν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως ο Κώστας Βασιλιάδης που πήρε τα διαρκείας. Σε όλους. Τα έδωσε σε ανέργους, συνδέσμους που είναι στο εξωτερικό, που είναι παιδιά που δεν ξέρω αν θα έρθουν σε κανένα δυο. Φαντάζομαι θα τα δώσουν σε. Γενικά, ο παδός δηλαδή, του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα να μην πάνε και τζάμπα. Ναι, είναι κόσμος που δεν, μπορεί να μην πάει και καθόλου μες στη χρονιά σπαντάκι, αλλά πήρε το διαρκείας. Όταν διαβάζεις ότι έχει πάρει και η Μελβούρνη και η σύνδεση στην Αγγλία και στη Γερμανία, γενικότερα υπάρχει μία απόφαση να στηριχθεί η ομάδα μπάσκετ. Καλό είναι αυτό. Στο μεταξύ η Ελλάδα στο βόλεϊ κέρδισε στη Ρουμανία με 3-1. Δεν είδα το παιχνίδι. Για να πω αν ο Ντίμα Φιλίππου ήταν καλός ή όχι. Καλός θα ήταν, αγάπη. Τρία να κέρδισε η ομάδα. Φαντάζομαι καλός. Έχει και πλάνο τώρα η Ερυτρία τον Ντίμα. Να επιστρέψει υγιής. Να μπει σιγά σιγά και η ομάδα βόλεϊ στη ζωή μας. Ακόμα έχουμε χρόνο. Για εκεί, ναι. Θα κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Να δώσουμε κανένα 2-3 λεπτά ακόμα, λες. Θα δώσουμε. 2 λεπτά σκληρός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο μου και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Άλλα 2-3 λεπτάκια για να κάνουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στις 18:30 στην Τούμπα. Λογικά είναι τα τελευταία που δίνουμε, ίσως δώσουμε και αύριο, αλλά θα το δούμε. Και νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση ιντερνετικά από τον ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι θα είναι πολύ λίγα. Οπότε όσοι δεν έχετε διαρκείας, είναι μεγάλη ευκαιρία να το εξασφαλίσετε τη θέση σας από σήμερα ή αύριο για την Τούμπα, γιατί ιντερνετικά μέσα από το pokeps.gr υπάρχει μια δυσκολία, φεύγουν πολύ γρήγορα, άντε να μπει στην ουρά, άντε να έρθει η σειρά σου, να μην έχουν καλυφθεί οι θέσεις, να περιμένεις εκείνο το πραγματάκι που περπατάει. Το ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι, ναι. Το περιβόητο. Τώρα βλέπω Αβγενάκη και θυμήθηκα την Πέμπτη το πρωί, λέει, με δική του πρωτοβουλία υπάρχει μια συνάντηση πάλι στις 11 η ώρα. Θα είναι όλοι φορείς FIFA, UEFA, Super League, εκπρόσωποι ομάδων για το VAR. Α, ωραία. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Αυτό που υπάρχει μια ανησυχία για το VAR και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα εδώ και καμιά εβδομάδα. Αν προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε να υπάρχουν διάφορες αμφιβολίες, διάφορα ερωτηματικά. Συνεχίζεται, συντηρείται αυτό το κλίμα. Και ο Βγενάκης τώρα πήρε την απόφαση να γίνει την Πέμπτη αυτή η συνάντηση στις 11 το πρωί. Να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί για το VAR. Που μέχρι στιγμής βέβαια ότι η σκιά υπάρχει έχει να κάνει με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, αλλά άλλο αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω, αγάπη, να τελειώσουμε τον διαγωνισμό τώρα.
Συμφωνείς. Άντε, ας τελειώσουμε και φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, κάτσε μέχρι να κάνω. Να μετρήσει λίγο πώς είναι, να πω ότι μαζί μας είναι η Μπίζη. Καθώς έχουμε μπει στην εποχή του Web TV, είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να ηρεμήσετε το κεφάλι σας και να βλέπετε Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα. Να μην κολλάει η εικόνα, να μην κολλάει ο ήχος, να μην καθυστερείτε οτιδήποτε. Τώρα έχεις Web TV χωρίς κολλήματα, αλλά δίνεις και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσύ θέλεις. Το Busy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου ότι επιλέξεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σου δίνει το αντίστοιχο του παρόχου σου. Καλείς το 2312 31 34 34 και το Busy Router έρχεται στην πόρτα σου. Πες μου, πόσους θέλεις. Λοιπόν, πόσο δίνουμε, 4. Ναι. Θέλω 4 νούμερα. Από το 1 μέχρι το μισό λεπτό, 44. 1, ναι. 40, 37 και 26. Θες λίγο χρόνο? Όχι. Το έχεις? Το έχω, ναι. Λοιπόν, πάμε. Αναστάσιος Αποστόλου. Το κινητό σε 095, το πρώτο εισιτήριο. Το δεύτερο εισιτήριο... Αγγελίδης Δημήτρης, το κινητό τελειώνει σε 562, πρέπει να έχει στείλει ο Δημήτρης πάνω από 10 σίγουρα, μπω και 15 μηνύματα. Λοιπόν, τρίτο εισιτήριο Χρήστος Σμέρνος, το κινητό σε 097 και τέταρτο μου είπε στο 26, μισό, Λεωνίδας Ματαράγκας, το κινητό σε 111 τελειώνει, Αναστάσιος Αποστόλου, Αγγελίδης Δημήτρης, Χρήστος Μέρνος και Λεωνίδας Ματαράκας θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών από τη Μαριλής για το πότε και πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Θα δώσουμε και αύριο, είπαμε. Ναι, λογικά ναι. Ωραία. Λοιπόν, παρέα μαζί μας ήταν και σήμερα τα Naxus με επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Το νέο κατάστημα είναι Τσιμισκή Μαρισοτέλους και φυσικά Πλατεία Αγίας Σοφίας με Mediterranean Cosmos, Ελευθέρωση Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας χωρίς καμία καθυστέρηση. Λοιπόν, μαζί μας είναι και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια για επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τα μυστικά της παραγωγής του καφέ, μπαρίστα, μπαρτέντερ, ακόμα και σεμινάρια στο σέρβις, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική στα Data Labs. Για όσους θέλετε να γίνετε expert στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων και τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Πληροφορίες στο 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Γιώργο Παναγιωτίδη. Θα είναι μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 3. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 3 έως τις 5. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12.